Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, για ακόμα ένα απόγευμα είμαστε εδώ μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για να βρούμε λύση και φυσικά να απαντήσουμε ζωντανά σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας η Σάνδρα Γεράγγελη, φοροτεχνικός μας, όπως επίσης και ο Γιάννης Σοκαρούζος, θα μας μιλήσει για το ασφαλιστικό και φυσικά όπως κάνουμε κάθε απόγευμα ετοιμαστείτε για να βρούμε λύση μετά από ένα σύντομο δελτίο από τη Σοφία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και σε καμία ξένη αρχή να παίζει παιχνίδια εις βάρος των πολιτών μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Φιλίρα της Ροδόπης, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα αγωνιστεί για να μην επιστρέψουμε σε λογικές που διχάζουν. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι συνεχίζουν να μιλούν και να επιχαίρουν και να εντοπίζουν τις διαφορές μας. Και να λένε ότι οι διαφορές μας είναι αυτές που πρέπει να μας χωρίζουν αντί να μας ενώνουν. Χαίρονται να μιλούν πολλές φορές με κηρύγματα στα όρια του μίσους και να χωρίζουν τους Έλληνες πολίτες ανάλογα με το σε τι Θεό πιστεύουν, να τους χωρίζουν σε πλειονότητες και σε μειονότητες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ όσο και η κυβέρνησή μου θα αγωνιστούμε για να μην επιστρέψουμε σε αυτές τις λογικές που διχάζουν. Και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν, αλλά και σε καμία ξένη αρχή να παίζει παιχνίδια εις βάρος των πολιτών μας, εκμεταλλευόμενοι πολλές φορές λάθη και παραλήψεις της ίδιας της πολιτείας. Είμαστε όλοι και όλες Έλληνες πολίτες, ίσοι απέναντι στον νόμο, με ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από τα πιστεύω μας. Θέλω οι κάτοικοι της Θράκης, όλοι ανεξαιρέτως, να είναι ασφαλείς και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους πολίτες, τους άλλους πολίτες που κατοικούν σε άλλες περιοχές της επικράτειας της ελληνικής. Αισιόδοξος για την θετική έκβαση του Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου εμφανίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας εκτίμησε ότι θα είναι τελικά πιο εύκολη μια συμφωνία για το χρέος, αφού είμαστε πολύ κοντά στα επίπεδα, και γι' αυτό εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν θα υπάρξουν δραστικά μέτρα ελάφρυνσης. Τέλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε πως τάσεται υπέρ της παραμονής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα προσαρμογής. Για έτοιμα πρόσθετα μέτρα που θα λάβει η Ελλάδα το 2018 όταν τελειώνει το ελληνικό πρόγραμμα, ζητάνε κυβέρνηση και θεσμοί, όπως αποκαλύπτει ο επικεφαλής του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, σύμφωνα με τον Bloomberg. Την ώρα μάλιστα που η Αθήνα αναμένει ελαφρύνσεις από το Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών προαναγγέλει πως μείωση του πλεονάσματος κάτω από το 3,5% δεν προβλέπεται από το 2019, αλλά όταν θα το αποφασίσουν οι δανειστές. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg σε συνέντευξη που παραχώρησε από τη Μάλτα, όπου βρίσκεται, ο Jeroen Dijsselbloem λέει ότι θεσμοί και κυβέρνηση έχουν βάλει στο τραπέζι τα μέτρα του 2018. Φορολογικά έσοδα της τάξης των 8,1 δις ευρώ θα πρέπει να εισπράξει το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στο τελευταίο δίμηνο του έτους προκειμένου να πετύχει τον στόχο της φετινής χρονιάς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2017, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προχώρησε σε σημαντικό ανέβασμα του πύχη όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα της φετινής χρονιάς. Ενώ ο προϋπολογισμός της φετινής χρονιάς προέβλεπε ότι μέσα στο 2016 θα εισπραχθούν από φόρους 44,7 δις ευρώ,
ευρώ. Ο καινούριος στόχος ανεβάζει τον πύχη κατά 1,06 δις ευρώ στα 45,8 δις ευρώ. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί έσοδα 37,6 δις ευρώ, οπότε κρεμούν μόλις 8,1 δις ευρώ σε ένα δίμηνο, το οποίο είναι γεμάτο από υποχρεώσεις. Την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, δύο δόσεις ένφια, τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, δύο δόσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών, ο προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου καταγράφει πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ. Σχέδιο ανάκλησης της ρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου που επιβάλλει τη συμμετοχή του εργοδότη από την 1η-1η του 2017 στο κόστος των ασφαλίστρων που αναλογούν στο μισθό των εργαζομένων, οι οποίοι αμείβονται με μπλοκάκι, άρχισε να επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας διαπιστώνοντας νομικά εμπόδια. Στην αδυναμία εφαρμογής στην πράξη της σχετικής ευνοϊκής για τους εργαζόμενους διάταξης, εφόσον δεν κατατίθεται σύμβαση παροχής εξαρτημένης σχέσης εργασίας, καταλήγει η ειδική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ημερησίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο διαχείρισης των περιπτώσεων που θα προκύψουν αν ο εργαζόμενος δηλώνει ότι αποσχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης ή οι εργοδότες τους δεν το αποδέχονται, προκειμένου να αποφύγουν το πρόσθετο κόστος όπως καταβολή δώρων και αδειών. Τα στελέχη του Υπουργείου και των Ταμείων συζήτησαν ως εναλλακτικό σενάριο το ενδεχόμενο να τεθούν φορολογικά και άλλα κριτήρια, αποσυνδέοντας τον τρόπο αμοιβής από τη μορφή της εργασιακής σχέσης. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος μετακύλησης στον εργαζόμενο ολόκληρου του βάρους της ασφάλισης μέσω περικοπής του μισθού. Τελευταία ευκαιρία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να διορθώσουν με χαμηλό κόστος τα λάθη που έχουν κάνει στη δήλωση ακινήτων Ε9. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διόρθωση των λανθών, καταβάλλοντας το 50% του προστίμου για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόστιμο είναι 100 ευρώ και με την έκπτωση μειώνεται στα 50 ευρώ. Το πρόστιμο υπολογίζεται ανά έτος που διορθώνεται και ανά ακίνητο. Έτσι, στην περίπτωση που τα στοιχεία για ένα συγκεκριμένο ακίνητο διορθώνονται για πολλά έτη, τότε καταβάλλεται μόνο πρόστιμο για ένα έτος, δηλαδή 50 ευρώ. Εφόσον όμως γίνουν διορθώσεις για διαφορετικά ακίνητα σε διαφορετικά έτη, τότε το πρόστιμο επιβάλλεται για κάθε έτος που υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση. Η υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων Ε9 γίνεται μέσω TaxisNet. Με την υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων γίνεται η καθάριση του ένφια και εκδίδεται αυτόματα νέο εκαθαριστικό. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που αφορά στη διαδικασία απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ενώ σήμερα αναμένεται να κατατεθεί δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά στην απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις. Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας ή νόμιμος εκπρόσωπος θα μπορεί, στέλνοντας στην αρμόδια αρχή ένα email ή ένα έγγραφο μέσω ταχυδρομείου, να ξεκινά τη λειτουργία της επιχείρησής του. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, με την υφιστάμενη νομοθεσία για την υλοποίηση μιας επένδυσης απαιτούταν χρόνος τουλάχιστον 30 ημερών, ενώ τώρα αυτή θα ξεκινά αμέσως. Ο επιχειρηματίας στη γνωστοποίηση θα πρέπει να αναφέρει κατά ελάχιστον το όνομα, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν. Από τον Ιανουάριο του 2017, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης θα εφαρμοστεί σε πλήρη ανάπτυξη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Για την εφαρμογή του εξασφαλίστηκαν 760 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί εντός των ημερών. Το κοινωνικό εισόδημα απευθύνεται σε πολίτες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και συνδέεται με μια σειρά από κοινωνικές παροχές και μέτρα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Σε κάθε ενήλικο αντιστοιχεί ποσό 200 ευρώ το μήνα, που προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ αν υπάρχει σύζυγος και κατά 50 ευρώ για κάθε τέκνο. Η ένταξη των δικαιούχων στο εισόδημα μπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγμή με κριτήριο τα εισοδήματά τους των τελευταίων 6 μηνών. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα έχουν παράλληλα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων, παροχή σχολικών γευμάτων για τα παιδιά, κοινωνικό τιμολόγιο σε ρεύμα και νερό. Αλέν Ζιπέ και Φρανσουά Φιγιόν διασταύρωσαν τα ψήφι του στην τελευταία τηλεμαχία πριν από τις κάλπες της Κυριακής. Από την ατζέντα της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Φιγιόν. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Euronews.
Ζιπέ και Φιγιόν διασταύρωσαν τα ξύφη τους στην τελευταία τηλεμαχία πριν από τις κάλπες της Κυριακής. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Φιγιόν κέρδισε τις εντυπώσεις. Από την ατζέντα της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Φρανσουά Φιγιόν. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της Γαλλίας που ένας Ρώσος πρόεδρος επιλέγει υποψήφιο για την προεδρία της χώρας. Το είδα στην τηλεόραση και ομολογώ πως με εξέπληξε. Απλά ζητάω να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τους Ρώσους χωρίς να έχουμε ζητήσει την άδεια, την έγκριση της Ουάσιγκτον. Μπορούμε να δουλέψουμε και να ξαναχτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αν δεν τα καταφέρουμε, τουλάχιστον να χτίσουμε μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Οι δύο υποψήφοι για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων διασταύρωσαν τα ξύφη τους και για την οικονομία. Αλέν Ζιπέ και Φρανσουά Φιγιόν υποσχέθηκαν σημαντική μείωση της ανεργίας. Με το πρόγραμμα που προτείνω, μέσα σε 2 χρόνια θα έχουμε διορθώσει την κατάσταση, σε 5 χρόνια θα έχουμε μειώσει την ανεργία κατά 50% και σε 10 χρόνια θα έχουμε γίνει η πιο ισχυρή χώρα στην Ευρώπη. Η Γαλλία χρειάζεται έναν ισχυρό πρόεδρο, έναν ηγέτη που θα προχωρήσει σε γενναίες και γρήγορες μεταρρυθμίσεις, αξιόπιστες μα όχι βάναυσες μεταρρυθμίσεις. Στην αρχή της κούρσας, ο Ζιπέ εμφανιζόταν ως το απόλυτο φαβορί, όμως ο Φιγιόν διέψευσε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και έτσι διεκδικεί με αξιώσεις όχι μόνο το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, αλλά και την Προεδρία της Γαλλίας. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε και να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Νέα εποχή ξεκινά για την Κολομβία, η οποία αποσκοπεί να βάλει τέλος σε πάνω από μισό αιώνα συγκρούσεων, ύστερα από την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και ανταρτών ΦΑΡΚ. Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης πρόεδρος της Κολομβίας Χουάν Μανουέλ Σάντος και ο ηγέτης των Κολομβιανών Ανταρτών Ροντρίγκο Λοντόνο υπέγραψαν το αναθεωρημένο κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας που αποβλέπει στην οριστική λήξη μια σύγκρουση που κρατάει εδώ και 5 δεκαετίες και έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων 260.000 ανθρώπων. Η συμφωνία αυτή προήλθε μετά από τροποποιήσεις στην προηγούμενη που τέθηκε σε δημοψήφισμα τον Οκτώβριο και απορρίφθηκε με 50,2%. Το αναθεωρημένο κείμενο θα πρέπει να επικυρωθεί από το Κογκρέσο με την αντιπολίτευση να αντιδρά, καθώς επιμένει στη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος και καλεί τους οπαδούς της σε μαζικές διαδηλώσεις. Ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν ελαφρά, ύστερα από μάχες κατά τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους στη Συρία, σύμφωνα με τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Μία μέρα πριν, άλλοι 3 Τούρκοι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού της Συριακής πολεμικής αεροπορίας. Πρόκειται για τις πρώτες απώλειες Τούρκων στρατιωτών από την έναρξη της στρατιωτικής εμπλοκής της Τουρκίας στο έδαφος της Συρίας που ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο. Οι πιλότοι της Lufthansa ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν την απεργία μέχρι και τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, με τους πιλότες της αεροπορικής εταιρείας στη Γερμανία να ζητούν μισθολογικές αυξήσεις. Από την Τετάρτη που ξεκίνησε η απεργία, η αεροπορική εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες άλυσες στην Ευρώπη, έχει ήδη ακυρώσει 1.800 πτήσεις της, προκαλώντας προβλήματα στα ταξιδιωτικά σχέδια 315.000 επιβατών. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ακολούθησαν την κατάρρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε διοίκηση και συνδικάτα. Οι χειριστές ζητούν αυξήσεις 3,7% κατά μέσο όρο για την επόμενη πενταετία, ενώ η Lufthansa αντιπροτείνει αυξήσεις μισθών της τάξης του 2,5%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν τα Info News.
υποέλεγχο, κυρίες και κύριοι, είναι η διόρθωση την τελευταία μία ώρα πριν το κλείσιμο του χρηματιστήριου, καθώς είναι η δεύτερη μέρα διόρθωση σήμερα. Ο γενικός δείκτης 621,31 μονάδες και στο μείον 0,37. Η Ειρήνη Γεωργιλέα θα μας ενημερώσει σήμερα το απόγευμα για την εικόνα του χρηματιστηρίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και Σοφία. Όπως τα είπες και εσύ, Κία, όντως βλέπουμε απόλυση 0,54% στο γενικό δίκτυο. Επίσης, πτωτικά κινείται ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 0,51% στις 1.673 μονάδες. Και τώρα πιέσεις βλέπουμε και στον τραπεζικό κλάδο, όπου εκεί γίνεται και το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, απόλυση 0,87% στις 788 μονάδες. Μια ματιά και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ήπιες μεταβολές, μεικτά τα πρόσημα, και να υπενθυμίσουμε ότι χτες η Wall Street παρέμεινε κλειστή λόγω Thanksgiving και σήμερα θα ολοκληρώσει τις συναλλαγές νωρίτερα, καθώς είναι η ημιαργία, είναι η Black Friday. Στο επίκεντρο βέβαια οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη εν αναμονή και του Ιταλικού δημοψηφίσματος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Κυρία Σάνδρα Γεράγγελου, υφοροτεχνικός μας, όπως επίσης ο κύριος Γιάννης Καρούζος, που θα μας μιλήσει για τα πάντα στο εργασιακό, θα είναι εδώ πέρα και θα μας βρουν λύση και απαντήσεις σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Σε λίγα λεπτά. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση μόνο στο SBC από τις 4 έως τις 6 για φορολογικό, για εργασιακά, για ασφαλιστικό, για κόκκινα δάνεια, για να απαντούμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις, για όλες τις δικές σας έγκυρες ερωτήσεις, καθώς όλοι οι τηλεθεατές μας, Σοφία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι. Όμως λύσεις χρειάζονται, καθώς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, και γι' αυτό έχουμε τους καλύτερους. Η Σάνδρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός μας, όπως επίσης και ο Γιάννης ο Καρούζος, είναι σήμερα μαζί μας. Θα μας μιλήσει ο Γιάννης για το ασφαλιστικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και σας γεια. Εν τω μεταξύ, είναι Γιάννη μου σήμερα. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε, γιατί τις τελευταίες μέρες η Ευδοκία δεν είναι μόνο το κομμάτι των συντάξεων, πρέπει να ενημερώσουμε, γιατί το κομμάτι των εργασιακών είναι η κόκκινη γραμμή και το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τους θεσμούς. Οι δανειστές, θα δούμε τι, θα μας τα πεις και αναλυτικά τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα εργασιακά, τι ισχύει, τι ζητούν οι δανειστές για τον κατώτατο μισθό, για τις συλλογικές, ατομικές συμβάσεις, διαπραγματεύσεις που γίνονται. Επίσης, ο Γιάννης Σοφία θα πρέπει να μας εξηγήσει τι ισχύει σήμερα με τις απολύσεις, δηλαδή τι δικαιώματα έχει ένας εργαζόμενος σε μια εταιρεία. Επίσης, θα πρέπει να δούμε σε περίπτωση που αυτός είναι μια μάνα, μέχρι πότε μπορεί να την απολύσει. Όλα αυτά λοιπόν που ισχύουν μέχρι τώρα και οι αλλαγές φυσικά που έρχονται, που είναι ακόμα πιο οδυνηρές. Ζεστά κουλούρια και τελευταίες εξέλιξεις επίσης. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και βεβαίως θα και δούμε και με τη Σάνδρα τη Γεράγγελου. Τι θα πληρώσουμε. Σάνδρα μου, τι θα πληρώσουμε. Γιατί είδαμε και πριν σε λίγο στο δελτίο, 8, μέχρι 8,1 δις είναι φόροι, να το πούμε απλά. Ποδαρικό λοιπόν, πριν μπει το νέο έτος έχουμε να πληρώσουμε. Και από ό,τι διάβαζα είναι ότι οι λεφτά είχαν μείνει κάτω από το στρώμα. Ναι, γιατί όπως είχε βγάλει η Καθημερινή, νομίζω το έβγαλε το ρεπορτάζ. Ουσιαστικά ο κόσμος χρησιμοποίησε ό,τι μετρητά είχε στα στρώματα που λέμε. Έτσι. Για να πληρώσει είτος φόρους ένφια, φόρο εισοδήματος, ρυθμίσεις. Ναι, από αυτά τα χρήματα ξοδεύτηκαν, ήταν 5 δις και ήταν μόνο από αυτά, γιατί λείπουν αυτά από το τραπεζικό σύστημα. Λείπουν από τα μετρητά. Ακριβώς. Πάμε, λοιπόν, να δούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, όταν είμαστε έτοιμοι, να δείξουμε την κάρτα μας. Τι ζητούν οι δανειστές και να μας τα εξηγήσεις ένα-ένα, Γιάννη μου, σχετικά. Όταν είμαστε έτοιμοι να δείξουμε, παρακαλώ πολύ, την κάρτα για τα εργασιακά, ζητάνε λοιπόν κατώτατο μισθό, όπως βλέπουμε, χωρίς τριετίες και επιδόματα. Καθορισμός του μισθού να γίνεται από ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις, όχι όμως συλλογικές, και απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων και lockout των εργοδοτών. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα και να τα εξηγήσουμε. Κοιτάξτε, να πάρουμε το πρώτο. Ο κατώτατος μισθός ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από τους δανειστές να αφαιρεθεί η έννοια του επιδόματος και των τριετιών από το μισθό ενός υπαλλήλου.
Αυτό ξεκίνησε μια πρώιμη συζήτηση το καλοκαίρι. Τώρα έχει διαμορφωθεί με μια θέση της κυβέρνησης να συζητήσουν για μια άλλη κατηγορία μισθού που δεν θα συνδέεται με την ηλικία όπως ήταν μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Μάλιστα. Δηλαδή με τα 25 έτη που θα μπορούσε κάποιος έχοντας, μάλλον που μπορεί σήμερα έχοντας αυτή την ηλικία να παίρνει τα 516 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά να διαφοροποιηθεί, αντιπρόταση επαναλαμβάνω της κυβέρνησης είναι αυτό, αντί να συνδέεται με την ηλικία αυτό το ποσό, να διαφοροποιηθεί και να συνδέεται με την προϋπηρεσία. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι... Ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι είναι οι χαμένοι όποιος, για αυτό. Όποιος αυτή τη στιγμή... Κοιτάξτε, για μένα είναι το ίδιο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Δεν αλλάζει κάτι, mm-hmm. γιατί θα λέγαμε ότι συνδεόταν με την ηλικία, αλλά ουσιαστικά αν καταργηθεί το όριο της ηλικίας που είναι 25 έτη, mm-hmm. για να παίρνει τα 516 και πάει σε μηδενική προϋπηρεσία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το ίδιο. Γιατί ουσιαστικά ένα που είναι 25 ετών έχει και μηδενική προϋπηρεσία. Ναι, ακριβώς. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Περιώνουν σκιάς δηλαδή η συζήτηση. Δεν βλέπω να είναι πάρα πολύ πρακτικό το θέμα. Μάλιστα. Αντίθετα, θέλω να σας πω ότι θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αν λάβει κανείς υπόψη ότι από την ανεργία που έχει η χώρα μας, το 70% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Άρα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προϋπηρεσία. Καταλαβαίνετε, αν αρχίσουν αυτοί σιγά σιγά και βγαίνουν στην αγορά, θα παίρνουν υποκατώτατο μισθό που δεν θα το έπαιρναν αν ήταν 25 ετών. Καταλάβατε. Δηλαδή, μεγαλώνει η δεξαμενή για να πληρώνονται πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι με λιγότερο μισθό. Αυτό θέλω να πω. Ο υποκατώτατος μισθός πού κυμαίνεται σήμερα, Γιάννη? Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι στα 586. Ο υποκατώτατος, αν θα έλθει, θα είναι πολύ παρακάτω. Λέγεται ότι μπορεί να φτάνει και στο 80% των 586 ευρώ. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε και στα 480, στα 500 ευρώ. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Με τα επιδόματα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Τα επιδόματα, σε κάθε, εξαρτάται, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Όποια επιδόματα υπάρχουν από συλλογικές συμβάσεις, καταβάλλονται. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολλές συλλογικές συμβάσεις. Mm-hmm. Κυριαρχούν οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, που εκεί κυρίως δεν υπάρχουν επιδόματα, αλλά γίνεται μια παραπομπή στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Mm-hmm. Πλέον, όπως ξέρουμε, κουτσουρεμένη, δεν έχει επιδόματα ιδιαίτερα για να συζητάμε. Όσο αφορά το δημόσιο. Στο δημόσιο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια αναδιοργάνωση αυτή την περίοδο. Συζητάμε για νέα συστήματα και με κινητικότητας και δυνατότητες να αλλάζουν θέσεις πάλι, να καταρτίζονται καινούργια οργανογράμματα. Δεν γίνεται όμως καμία συζήτηση για μισθολόγιο εκεί. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συζήτηση για το μισθολόγιο. Για το μισθολόγιο μόνο των δημοσίων υπαλλήλων. Συζητάμε μόνο για αλλαγές στον ιδιωτικό τομέα. Μόνο για αλλαγές. Ναι, ναι. Ό,τι πάντως... έχετε άσχημο, περνάει πρώτα αισθάνδρα από τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Πάντως αυτό που ζητούν, το είδαμε και το δεύτερο σημείο της κάρτας μας, ο καθαρισμός του μισθού θα γίνεται από επιχειρησιακές ή ατομικές συμβάσεις. Δηλαδή, αυτό πώς θα καθορίζεται δηλαδή? Κοιτάξτε, για να καταλάβει ο κόσμος με απλά λόγια. Σε μια επιχείρηση σήμερα, κατά πάγια πρακτική, υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, καλεί ο εργοδότης τους εργαζόμενους, αν υπάρχει σωματείο ή δημιουργείται μια περίφημη ένωση προσώπων, και λέει: αυτό το κείμενο θέλω να το υπογράψετε. Ένα κείμενο που ρυθμίζει τους μισθούς μιας επιχείρησης. Mm-hmm. Προς το παρόν, αυτό δεν έχει αλλάξει, ίσχυε και από παλιά. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση ζητάει, όταν έχουμε ευνοϊκότερη ρύθμιση από αυτό εδώ το κείμενο, δηλαδή όταν αύριο γίνει μια κλαδική σύμβαση που θα έχει καλύτερους μισθούς, να μπορεί υποχρεωτικά να εφαρμόζεται για αυτή την επιχείρηση μια άλλη συλλογική σύμβαση. Mm-hmm. Οι δανειστές δεν το θέλουν αυτό και επιμένουν να διατηρηθεί η δομή που σας είπα, δηλαδή σε κάθε επιχείρηση η επιχειρησιακή να διαμορφώνει τους μισθούς και πάντως οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, γιατί η επιχειρησιακή τι είναι, ουσιαστικά ατομικές συμβάσεις εργασίας. Ατομικές συμβάσεις. Αυτές να εξακολουθούν να ρυθμίζουν μια εργασιακή σχέση. Τώρα, όσον αφορά, Γιάννη, τις απολύσεις, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται πολλές απολύσεις, εικονικές απολύσεις μπορώ να σου πω, γιατί μου αρέσει να λέμε από αυτή την εκπομπή πάντα την αλήθεια. Εικονικές, δηλαδή, σε έχω εσένα Γιάννη, είμαι επιχειρηματίας, σε πληρώνω με 1500 ευρώ ή σε πλήρωνα τέλος πάντων με 1500 και με 2000 και σου λέω, εδώ δεν με συμφέρει αυτό, έλα να κάνουμε κάτι, μια κομπίνα να το πω έτσι, έτσι ώστε να σου πληρώνω λιγότερα ασφάλιστρα για να μην... έχω πρόβλημα και δεν βγαίνουν οι συνήθως οι επιχειρηματίες σήμερα με τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Έλα να σου δηλώσω ότι παίρνεις 500 ευρώ για με απασχόληση και τετράωρο κλπ. Πώς μπορεί αυτό να προστατευτεί ο εργαζόμενος? Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ξέρει ο εργαζόμενος σε μια τέτοια ενδεχόμενη προσπάθεια του επιχειρηματία είναι ότι θα πρέπει να πάρει έστω την αποζημίωσή του όταν φτάσει να απολυθεί. Και μάλιστα να την πάρει σε ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών από την απόλυσή του, mm-hmm. ή 6 μηνών, άμα δεν θέλει την επαναπολύση. Καλύτερα 6 μηνών, θα έλεγα, από την απόλυσή του, γιατί μετά θα χάσει το δικαίωμά του δικαστικής προστασίας. Άρα,
σημαντικό να μην χάσει το ποσό της αποζημίωσης. Τώρα, αν θέλει μετά να πάει σε μια συμφωνία μαζί του, να δουλεύει ώρες τις ίδιες με ένα μικρότερο μισθό, εκεί δεν μπορώ να το συμβουλέψω εγώ, θα το συμβουλέψω στο μυαλό του και η οικογένειά του. Σωστά. Αλλά να ξέρει ότι αν δεν πάρει την αποζημίωσή του σε μια τέτοια εικονική απόλυση και περάσουν 6 μήνες από τότε που συμβεί αυτό, θα χάσει όλα τα δικαιώματα. Ο εργαζόμενος δηλαδή πρέπει να διεκδικεί την αποζημίωση. Ναι, και έχει προθεσμία 6 μήνες για να τη διεκδικήσει. Μάλιστα. Η καταβολή πώς γίνεται της αποζημίωσης, δηλαδή μπορεί να, πρέπει να τη δώσει εφάπαξ ο εργοδότης ή εφάπαξ στις την... δόσεις που ορίζει ο νόμος. Οι οποίες πώς είναι. Οι οποίες είναι αναδίμηνο μέχρι 4 μήνες συνολικά. Αναδίμηνο μέχρι 4 μήνες. Αλλά θα πρέπει να ξέρει, επαναλαμβάνω, ότι να το ζητήσει και να το συμφωνήσει σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, αν δεν τα πάρει εφάπαξ, για να έχει μετά ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι εκκρεμεί η διεκδίκηση από μέρους της αποζημίωσης. Και να μην χάσει το εξάμεινο από τη στιγμή που απολύθηκε εικονικά. Η αποζημίωση είναι το σύνολο των τελευταίων πόσων μέρων. Δύο μηνών λίγο πριν την απόλυσή του. Μέσο όρο, το δύο τελευταίο μηνών πριν την απόλυσή του. Μεικτών αποδοχών. Μεικτών αποδοχών. Μεικτών αποδοχών. Και αφορολόγητο. Έχουμε και πολλές ερωτήσεις, θα το δούμε σε λίγο για τις απολύσεις που μας ρωτάνε οι τηλεθεατές, όπως επίσης και για την άδεια που έχουν να πάρουν, δικαιούνται. Και για τα Χριστούγεννα που έρχονται τώρα. Ακριβώς, θα δούμε πώς υπολογίζονται. Γιατί και επίσης για τις μητέρες, να μείνουμε και σε αυτό ο άνδρα, γιατί επίσης αφορά πολύ κόσμο. Όσον αφορά τις απολύσεις, δηλαδή, νομίζω ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να σε απολύσει ένα χρόνο μετά τη γέννηση του παιδιού σου. Κανονικά, δεν μπορεί όσο είναι έγκυος και ένα χρόνο μετά το τοκετό, 18 μήνες μετά το τοκετό. Για 18 μήνες λοιπόν μετά το τοκετό. Δεν μπορεί να απολυθεί η προστατευόμενη. Ούτε να υπάρξει αυξομοίωση του μισθού. Κοιτάξτε. Καθ' όλη τη διάρκεια της κοίησης προστατεύεται αυστηρά η μητέρα. Θέλω να σας πω όμως ότι οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από τον εργοδότη γίνεται κυρίως γιατί απουσιάζοντας η μητέρα λόγω άδειας κτλ. Έχει ανάγκη επιχείρηση να καλύψει το κενό. Εμφανίζω λοιπόν περιπτώσεις να επιστρέφει μετά η μητέρα και να έχει χάσει τη θέση εργασίας, να την έχει τοποθετήσει αλλού. Εκεί μπαίνουν άλλα ζητήματα. Αν είναι ευλαπτική μεταβολή αυτό που λέμε, αν δηλαδή του έχουν αφαιρεθεί καθήκοντα ενώ δεν θα έπρεπε. Γενικά έχει μια απόλυτη προστασία και κανονικά η έγκυος μητέρα όταν γεννήσει. Εφόσον έχει πετυχημένο το κετό, γιατί αν δεν έχει πετυχημένο το κετό δεν προστατεύεται όπως ξέρετε. Σας το λέω αυτό, το έχουν πει τα δικαστήρια. Λοιπόν, εφόσον υπάρξει το κετό, θέλω να σας πω και δεν έχουμε αποβολή, τότε πρέπει να επανατοποθετηθεί στα ίδια καθήκοντα, στην ίδια θέση εργασίας και ακριβώς στα ίδια ωράρια. Για 18 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού. Ναι, και δεν μπορεί να απολυθεί για 18 μήνες. Μάλιστα. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με την άδεια, αφού πάμε στη Σάδρα τη Γεράγγελου. Γιατί είπαμε λοιπόν, το είδαμε, τι να περιμένουμε, τι θα πληρώσουμε λοιπόν τους τελευταίους δύο μήνες. Θα πάμε να δούμε, έχουμε και το Ε9, λίγες μέρες έχουν απομείνει για να κάνουμε την τροποποιητική και να δηλώσουμε την πραγματική εικόνα στο ακίνητό μας. Και βεβαίως θα πάμε και στις εκπρόθεσμες μεταβολές. Δύο μήνες λοιπόν απομένουν. Σίγουρα έχουμε μέσα στο Νοέμβριο την τελευταία δόση εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα και βέβαια δόση του ΕΝΦΙΑ. Δεν συζητάμε για δόση ρυθμίσεων, αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε κάθε μήνα και από μία δόση ρύθμισης τουλάχιστον. Από εκεί πέρα έχουμε την προτελευταία δόση εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και πάμε το Δεκέμβριο, όπου εδώ θα έρθει να προσθεθεί στο λογαριασμό, θα προσθεθούν και τα τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι τέλος του χρόνου, εάν δεν δοθεί η καθιερωμένη παράταση. Τα τέλη όμως είναι ίδια με πέρυσι. Εβδομάδα. Δεν έχουμε καμία αλλαγή, ενώ είχαμε πληροφορίες και σενάρια για πιθανές αλλαγές. Τελικά και φέτος παραμένουν τα ίδια, δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση στο ποσό που θα πληρώσουμε. Μεγάλη προσοχή, γιατί όπως είναι γνωστό, εφόσον δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας, βεβαιώνονται διπλά και φυσικά παίρνουν και τις ανάλογες προσαρτήσεις. Τα τέλη μπαίνουν σε ρυθμίσεις, μπορούμε να τα ρυθμίσουμε τα τέλη. Τα τέλη δεν μπαίνουν σε ρύθμιση. Όσο αφορά τώρα, Σοφία... Και μεγάλη προσοχή, γιατί εφόσον κάποιος θέλει να μεταβιβάσει το αυτοκίνητό του, δεν θα μπορεί να πάρει βεβαίωση τελών κυκλοφορίας, εφόσον οφείλει τέλη κυκλοφορίας, άρα δεν μπορεί να κάνει και τη μεταβίβαση. Όσο τώρα μια και μιλάς, Σάντρα μου, άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά αφού μιλάς για μεταβάσεις, όταν θέλουμε να κάνουμε μια μεταβίβαση στο ακίνητο, είναι υποχρεωτικό να έχουμε το πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε κάνει κάθε τροποποιητική δήλωση που απαιτείται, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε το ακίνητο στην μορφή που είναι σήμερα. Στην πραγματική του κατάσταση. Όντως, οι συμβολιογράφοι απαιτούν το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τη σύνταξη του συμβολέου. Εκεί το ακίνητο πρέπει να παρουσιάζεται στην ακριβή, στην πραγματική του κατάσταση. Και φυσικά θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί και όλοι οι φόροι που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή υπάρχει οφειλή, δεν θα βγαίνει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Ή αν έχουμε
αποκλίσεις από την πραγματική εικόνα του ακινήτου, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν οι τροποποιήσεις στον ένφια, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία που αφορά το πιστοποιητικό ένφια, προκειμένου να μπορέσει να συνταχθεί το συμβόλαιο. Ξέρεις πόσοι μας καλέσανε αυτές τις τελευταίες ημέρες και μας είπαν ότι έχουν ξεχάσει. Είτε έχουν θυμηθεί ότι είναι λάθος τα τετραγωνικά του σπιτιού τους, είτε κάτι χώρους τους ξεχάσανε, θέλουν να τους εμφανίσουν. Τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και η μεγάλη αγωνία που έχουν οι τηλεθεατές, οι οποίοι μας καλούν, είναι. Πέρα από το πενηντάρικο, ναι, δεν του ενδιαφέρει. Πέρα από το πενηντάρικο που είναι το πρόστιμο για να κάνουν την τροποποίηση. Ναι, αυτό που του ενδιαφέρει είναι πολλές φορές τα λάθη κοστίζουν πολύ περισσότερο στο λογαριασμό του ένφια. Το θέμα είναι το πενηντάρικο. Ο νέος ένφια, λοιπόν, γιατί θα δηλώσουν την πραγματική, εάν θα τον πληρώσουν δηλαδή αναδρομικά μέχρι τώρα ή από εδώ και στο εξής θα πληρώνουν νέο ένφια. Όταν εκαθαριστεί δηλαδή εάν και κάνουν με την διόρθωση. Εφόσον βγει το νέο ποσό και υπάρχει επιπλέον χρέωση, αυτό το ποσό θα αναπροσαρμοστεί στις επόμενες δόσεις που απομένουν. Ό,τι έχει πληρώσει μέχρι στιγμής έχει πληρωθεί, θα έρθει να προσθεθεί στις επόμενες δόσεις που έχουμε μέχρι το Γενάρη. Για πέντε χρόνια. Γιατί θέλω για αυτό το πιστοποιητικό. Για τις προηγούμενες χρονιές θα είναι εφάπαξ. Θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ. Ναι. Εάν η διόρθωση αφορά μόνο την τελευταία χρονιά, τον ένφια δηλαδή του 2016 που ακόμα δεν έχει εξοφλιστεί, έχουμε ακόμα τρεις δόσεις. Το ποσό το επιπλέον αυτό θα βεβαιωθεί στις επόμενες τρεις δόσεις. Οι προηγούμενες χρονιές θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ. Πάμε. Ή αν δεν χρειάζεται πιστοποιητικό ένφια, μπορούν να το ρυθμίσουν στην Παγιαρίνη. Πάμε τώρα στον Γιάννη. Καθώς επιμένουμε στις απολύσεις, γιατί το τελευταίο καιρό παρατηρούνται πολύ συχνά φαινόμενα απολύσεων. Και θεσμοί πάντως επιμένουν στο κομμάτι των απολύσεων, Γιάννη. Ακριβώς, των ομαδικών απολύσεων. Πάμε όμως να δούμε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι το κομμάτι των απολύσεων και επειδή σήμερα οι εργοδότες αδυνατούν να πληρώσουν τους μισθούς, πολλοί εργοδότες, πολύ μεγάλο ποσοστό εργοδοτών, αυτό το έναντι, ξέρεις, το έναντι, αυτό είναι κάτι το οποίο αποσχολεί πολλούς εργαζόμενους. Από την άλλη, τι γίνεται με όσοι θέλουν να προχωρήσουν σε μια επίσχυση εργασίας. Πόσους μήνες απαιτείται για να το κάνουν αυτό, Γιάννη? Κοιτάξτε, ο νόμος για την επίσχυση εργασίας δεν έχει βάλει ένα όριο. Άρα, ό,τι θα πούμε είναι με βάση μια δικαστηριακή πρακτική. Μπράβο. Κανονικά, πρέπει να υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση. Μάλλον να ξεπερνάει την εύλογη καθυστέρηση ή μη καταβολή μισθού από τον εργοδότη στον εργαζόμενο. Κατά μέσον όρο, εγώ θα έλεγα να έχουμε μια καθυστέρηση πάνω από 2 μήνες, για να μπορείς να προσφύγεις την άσκηση του δικαιώματος αυτού ο εργαζόμενος. Θέλω να σας πω όμως ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία που μπορεί να την ξέρει ο κόσμος, γιατί η επίσχυση ανεργίας, ναι, μεν δίνει ένα προνόμιο στον εργαζόμενο να μην έρχεται στην εργασία του, να μπορεί να παίρνει ένα επίδομα για 6 μήνες ανεργίας περίπου, επίσχυση λέγεται. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια αντικειμενική κατάσταση που έχουν πει τα δικαστήρια. Όταν δηλαδή έχουμε την περίπτωση που ο εργοδότης αντιμετωπίζει οικονομική δυσπραγία σε τέτοιο βαθμό που έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα, είτε δανεισμό, είτε έχει κάνει προσπάθειες στην εφορία να ρυθμίσει τα χρέη του. Και παρόλα αυτά δεν μπορεί να πληρώσει το προσωπικό του, να προσέχει ο εργαζόμενος, γιατί μια τέτοια επίσχυση μπορεί να είναι καταχρηστική. Και να το εκμεταλλευτεί ο εργοδότης αυτό και να θεωρήσει ότι με την επίσχυση και την απουσία από την εργασία του παραιτήθηκε ο εργαζόμενος. Και να μπλέξει. Μάλιστα. Επίσης, τι γίνεται με όσους λαμβάνουν, και φυσικά αυτή είναι η ερώτηση και για τις γιώσεις, θα μου πει το κάτι άλλο που θέλω μετά η Σάνδρα, τι γίνεται με αυτούς που λαμβάνουν στο χέρι χρήματα? Δηλαδή, το μηνιάτικο το λαμβάνουν στο χέρι. Δεν μπαίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα αλλάξει κάτι από το 2017? Πρώτα απ' όλα, δεν είναι, απαγορεύεται να γίνεται η καταβολή. Τώρα, κυρία Σάντρα, εδώ οι φίλοι μου τα ξέρουν καλύτερα αυτά. Ναι. Αλλά νομίζω απαγορεύεται τώρα η καταβολή. Υπάρχει, υπήρχε κενό του νόμου. Υπήρχε ένα κενό του νόμου. Γι' αυτό το λέω, γιατί η δαπάνη της μισθοδοσίας να γίνεται μέσω τραπεζών. Ηλεκτρονικά. Παρόλα αυτά, εκκρεμούσε μία εγκύκλωση που θα διευκρινίζει ακριβώς τη διαδικασία που θα γίνεται η πληρωμή της μισθοδοσίας. Αυτή η εγκύκλωση δεν βγήκε ποτέ. Θεωρητικά, μεν, θα πρέπει οι εργοδότες να καταβάλουν τη μισθοδοσία μέσω τραπεζών. Βέβαια, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, όπως πολύ σωστά μας λέει η Σάνδρα. Όμως, από ό,τι λέει, από του χρόνου μάλλον θα γίνει υποχρεωτικό για όσους λαμβάνουν 500 ευρώ και πάνω. Θα είναι υποχρεωτικό να εισπράττουν τη μισθοδοσία τους μέσω τραπεζών. Αυτό το πολύ υψηλό. Δεν μας τους λέτε και είναι αυτοί που παίρνουν πάνω από 500
500 ευρώ. Να δούμε τι είναι. Νομίζω ότι είναι ετησίως το ποσό, αλλά εντάξει. Έτσι συμφωνούμε. Πάντως βγήκε η κύκλιος Σάντρα Γεράγγελου για τις εκπρόθεσμες διακοπές. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε. Περιμέναμε από το Φεβρουάριο. Κάθε φορά που ερχόσουν εδώ λέγαμε να δούμε τι θα γίνει, πότε θα βγει αυτή η εγκύκλιος. Τελικά λοιπόν. Επιτρέπονται καταρχάς οι εκπρόθεσμες διακοπές, δηλαδή κάποιος θα μπορεί να πάει να κλείσει την ατομική του επιχείρηση, την εταιρεία του με προγενέστερη ημερομηνία από τη σημερινή. Βέβαια υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει αυτό. Για παράδειγμα δεν θα πρέπει να έχει αποθέματα, είτε αυτά είναι πάγια είτε εμπορεύσιμα. Εφόσον είναι νομικό πρόσωπο και είναι υπό εκαθάριση, δεν θα πρέπει να έχει υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Δεν θα πρέπει το νομικό πρόσωπο να έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητα. Φυσικά θα πληρώνει 100 ευρώ πρόστιμο εφόσον η διακοπή θα γίνει με παλαιότερη ημερομηνία. Το σημαντικό είναι ότι πλέον δεν είναι υποχρεωτικό να ακυρώνονται τα θεωρημένα μη χρησιμοποιημένα βιβλία και στοιχεία. Σαφώς θα υπόκειται σε έλεγχο και η ατομική επιχείρηση και το νομικό πρόσωπο όταν πάει για διακοπή, αν έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ, ενδοκοινωτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις. Και στη συνέχεια θα συντάσσεται μία έκθεση ελέγχου από τον προϊστάμενο της ΔΟΕ και θα προχωράει στην διακοπή. Πρόθεσμη είναι η διακοπή. Δεν πληρώνουμε δηλαδή 100 ευρώ εφόσον κάνουμε τη διακοπή μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία συναλλαγή μας. Οποιαδήποτε άλλη διακοπή με παλαιότερη ημερομηνία είναι εκπρόθεσμη. Αυτό μπορούμε να το δούμε και από τις συναλλαγές που έχουν γίνει και βέβαια επιβαρυνόμαστε με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Γιατί έχω ερώτηση και για τα ανενεργά μπλοκάκια. Είναι σημαντικό γιατί γλιτώνουν και ασφαλιστικές εισφορές. Κάποιος δηλαδή που έχει ένα ανενεργές μπλοκάκι αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς γιατί μας ρωτάει από το 2013 για παράδειγμα. Μπορεί να κάνει διακοπή εφόσον φυσικά δεν υπάρχει καμία συναλλαγή από το 2013 και μετά. Μπορεί να κάνει εκπρόθεσμη διακοπή με το 2013 και αν δεν ασκεί δραστηριότητα που είναι γραπτέα στον ΟΑΕ μπορεί να γλιτώσει και τις εισφορές από το 2013 έως σήμερα. Α, μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τις άδειες και με το επίδομα αδείας, Γιάννη μου. Ναι, να εξηγήσουμε ότι καταρχήν εκεί δεν περιμένουμε καμία απολύτως αλλαγή. Να και κάτι ευχάριστο. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Το έβαλε στο τέλος το προς το παρόν. Λοιπόν, εκεί τώρα δεν αλλάζει κάτι. Η άδεια διεκδικεί ο μισθωτός όταν λυθεί η σήμανση εργασίας του κατά την ημερομηνία που αποχωρεί από την εργασία του ή απολύεται και κατά τη διάρκεια που δουλεύει στις χρονικές περιόδους που προβλέπεται. Επίσης πρέπει να πούμε για το δώρο Χριστουγέννιο. Να το πούμε για το δώρο, ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να το πούμε. Το οποίο πλησιάζει και πρέπει να ξέρουν ο κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ποιος δικαιούται το δώρο Χριστουγέννων. Δικαιούται αυτός που έχει εργαστεί από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Όποιος λοιπόν έχει εργαστεί από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκάτου και εργαστεί, δικαιούται ένα μισθό αν είναι υπάλληλος, 25 ημερομίσθια αν είναι εργατοτεχνίτης. Αν έχει δουλέψει κάποιος λιγότερες μέρες στη χρονική περίοδο, υπό την έννοια ότι δεν είχε προσληφθεί, έτσι, στην περίοδο που είπαμε, δικαιούται αναλογία. Αναλογία. Τι θα πάρει ως δώρο Χριστουγέννων στον ένα μισθό ή στα 25 ημερομίσθια, τις αποδοχές που θα πληρωθεί 10 Δεκέμβρη. Με βάση το μισθό του 10 Δεκεμβρίου, ενώ κανονικό μισθό μέχρι 10 Δεκεμβρίου, έτσι θα υπολογιστεί το δώρο Χριστουγέννων. Τι αποδοχές έπαιρνε σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτό θα αποτελέσει τον τρόπο υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων. Σαν αποδοχές νοούνται οτιδήποτε, ακόμα και παροχές σε είδος, ακόμα και χρήση ενός κινητού, ενός αυτοκινήτου, με ένα επίδομα ενοικίου, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές και έχει συμφωνηθεί, θα μπορεί και αυτό να το υπολογίσει την αξία του αναλογικά στο δώρο Χριστουγέννων. Όσο αφορά τώρα τις κυρώσεις που έχει κάποιος εργοδότης που αδυνατεί να πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων, νομίζω εκεί πρέπει μέσα σε κάποιο διάστημα να το πληρώσει, να καταβάλει το ποσό. Αδυνατεί, δεν το δίνει. Ξέρεις, άντρα μου, προσπαθώ να είμαι όσο πιο light γίνεται. Ναι. Οι κυρώσεις είναι ότι μπορεί να δεχθεί πρόστιμο από την επιθεώρηση εργασίας. Ναι. Διότι η μη καταβολή μισθού, γιατί και το δώρο Χριστουγέννω μισθό είναι, αποτελεί επισήρη διοικητικά πρόστιμα. Το δεύτερο είναι ότι ποινικό αδίκημα, η μη καταβολή μισθού. Και καμιά φορά, επειδή θα πρέπει να το καταβάλει έγκαιρος ο εργαζόμενος, αν περάσει η ημερομηνία καταβολής του, υπόκειται στη διαδικασία του αυτόφορου. Αν την ίδια μέρα γίνει μήνυση από τον εργαζόμενο στην επιθεώρηση εργασίας ή στην αστυνομία, συλλαμβάνεται με τη διαδικασία του αυτόφορου. Μάλιστα. Αν σε κάποια περίπτωση παραιτηθεί κάποιος εργαζόμενος από την εργασία του, λίγο πριν το τέλος του χρόνου, λίγο πριν να του δοθεί το δώρο, δικαιούται μέρος του... Σωστά, το λέτε, δικαιούται και μέρος του δώρου. Του δώρου.
Όπως ακριβώς και η αναλογία βίας. Πάει έτσι και πάει και το δόρυφο του Γιάννη. Αναλογικά, ναι, θα πάρει ένα ποσοστό. Σάντρα, να τολμήσω να σε ρωτήσω, γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις από χθες, για την εισφορά αλληλεγγύης. Ναι. Μετά τα δώρα πάμε και στην εισφορά. Γιατί εκεί δεν πάει το δώρο. Ό,τι πάρουμε θα ξέρω πού θα πάει το δώρο, οπότε βρίσκουμε τώρα. Βέβαια έχουμε ακόμα χρόνο για την εισφορά αλληλεγγύης. Σίγουρα όμως θα κληθούμε να πληρώσουμε κάποιο ποσό επιπλέον, αφού υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις το 2017, όχι μόνο για εισφορά αλληλεγγύης και για φόρο. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε στα μέσα της χρονιάς περίπου μείωση στο αφορολόγητο όριο, εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου. Λόγω του ότι όμως δεν έγινε στην αρχή της χρονιάς, έγινε περίπου στα μέσα, δεν ίσχυσε αναδρομικά. Άρα λοιπόν κάποιος που θα υποβάλει τη φορολογική του δήλωση του χρόνου το 2017 για τα εισοδήματα του 2016 δεν θα έχει γίνει όλη η παρακράτηση η οποία έπρεπε σε αναλογία με το αφορολόγητό του. Άρα λοιπόν θα κληθεί εκεί να πληρώσει τη διαφορά και βέβαια κάποιο επιπλέον ποσό λόγω της αλλαγής της κλίμακας της εισφοράς αλληλεγγύης. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε θα βγει κάποια διαφορά γιατί δεν έχει γίνει παρακράτηση από την αρχή της χρονιάς. Σαν κλίμακα όμως είναι πιο αναλογική από την προηγούμενη κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Νίκο Σοφία να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας κύριε. Να είστε πάντα καλά και πάντα φέρετε λύσεις. Και εσείς να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, άκουσα την κυρία προηγουμένως. Την κυρία Γεράκη. Ναι, ναι, να λέει για τα τέλη κυκλοφορίας. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος από τις κυβερνήσεις. Μάλιστα. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο, έχω τρία αυτοκίνητα στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Το ένα το είχα καταθέσει πινακίδες. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν καταθέσω και φέτος. Λοιπόν. Τι κερδίζει λοιπόν το κράτος, όπως πολύ σωστά λέτε, κύριε Νίκο, τι χάνει βεβαίως, ναι. Λοιπόν, χάνει 500 ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας. Έτσι. Αμέσως. Από τη βενζίνη. Άλλα 500 από τη βενζίνη, πόσα είναι? 900. Από βλάβες, άλλα 150. Και δεν κινείται και η αγορά. Έτσι, δεν κινείται η αγορά. Μα κινείται το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε κάνει και σαν παρατήρηση, σαν σχόλιο. Θέλουν και καταντούν την κοινωνία, τον κόσμο έτσι. Έχουν πρόθεση από ό,τι κατάλαβα. Μάλιστα. Όχι ότι φταίγουν άλλοι. Και πολλές φορές και το ποσό των τελών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκο, για το σχόλιο σας. Τι γίνεται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ εύστοχο σχόλιο σας. Τι γίνεται. Είναι η απορία πολλών. Γιάννη, μπορεί να συμμετέχει και σε αυτό. Σαν άντρα που είσαι οδηγή, νομίζω. Οπότε μπορεί να συμμετέχει σε αυτό. Τι κερδίζει όταν έχει, ας πούμε, μια οικογένεια. Και στο παρελθόν είχε τρία αυτοκίνητα μέσα σε αυτή την οικογένεια. Έτσι, γιατί οι Έλληνες το έχουμε και λίγο με το αυτοκίνητο. Έτσι. Είχαμε λοιπόν τρία αυτοκίνητα. Από αυτά, όπως πολύ σωστά μας έχει αναφέρει άπειρες φορές η Σάντρα από αυτή την εκπομπή, είχε τα τέλη, τα μέλη, τα σέρβις, τα λάστιχα, χρήματα που πέφτανε στην αγορά, να το πούμε έτσι, από τη χρήση τους. Τώρα με την ακινησία, με το να πάω να παρκάρω τις πινακίδες μου, έχει να κερδίσει τίποτα το κράτος. Δηλαδή για μένα δεν θα έπρεπε να τους κάνει και έκπτωση για όσους κυκλοφορούν σήμερα με το αυτοκίνητό τους. Όχι, θεωρώ ότι είναι μια τακτική που μόνο ζημία έχει αποφέρει στο κράτος και πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συνεχίζεται αυτή η τακτική. Εγώ θα σου πω κι άλλη μια πηγή εισόδων που χάνει το κράτος. Βέβαια, μπορεί να είναι άδικο. Σωστό. Για το φορολογούμενο, παρόλα αυτά είναι μια πηγή εισόδων. Ακόμα και κάποιος που αυτή τη στιγμή έχει ένα αυτοκίνητο και επιβαρύνεται με τεκμήριο, ενδεχομένως να κληθεί να πληρώσει φόρο. Άδικο μεν, όμως το κράτος θα μπορούσε να εισπράξει και από εκεί φόρο. Τεκμήρια. Τώρα τι είπε. Με τους μισθούς μας είπε ο Γιάννης τώρα και με τους υποκατάτατους που έρχονται. Δεν θα καλύπτουμε κανένα τεκμήριο. Θέλουν να ρίξουν και το αφορολόγητο, Γιάννη, στις 5.000. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Πιέζουν πάρα πολύ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για αφορολόγητο στις 5.000. Που αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει. Ότι δηλαδή πραγματικά είναι μια κοινωνία σε αδιέξοδο. Και όταν η Σοφία είπε για τη Δανία, για το μοντέλο Δανίας που θέλει να ακολουθηθεί, και όταν μας είπε σε εμάς για τα επιδόματα που δίνουν στη Δανία και για τις θέσεις εργασίας, δηλαδή πάνε να φτωχοποιήσουν τον ελληνικό λαό από τη μία και από την άλλη να τον κάνουν λες και είμαστε στο Μονακό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, να σας πω κάτι συμπερασματικό με αυτό που λέτε. Θα σας πω ότι η χώρα μας αγγίζει τα πρώτα νούμερα στην καταγραφή νεόπτωχων οικογενειών. Τι σημαίνει νεόπτωχη οικογένεια?
Το εισόδημα μηνιαίο δεν ξεπερνά στην οικογένεια τα 350 ευρώ. Άρα, στην οικογένεια. Είμαστε στην πρώτη χώρα, στην πρώτη κατάταξη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε αυτό το νούμερο. 350 ευρώ σε οικογενειακό εισόδημα, είμαστε η πρώτη χώρα σε κατηγορία νεόπτωχων στην Ευρώπη. Άρα, αν υπολογίσει κανείς ότι 350 ευρώ μηνιαίως σε αιτήσια βάση ξεπερνάνε τα 5-5,5-6.000 ευρώ, ενώ της οικογένειας όλης, έτσι, καταλαβαίνετε ότι το αφορολόγητο είναι σχεδόν στα όρια του νεόπτωχου. Δηλαδή, φορολογείται ο φτωχός και ο φτωχός. Δύο ερωτήσεις πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε. Εάν ισχύει ότι θα επικρατήσει τελικά μειωμένο ωράριο αντί για ομαδικές απολύσεις. Αυτό είναι μια πρόταση της κυβέρνησης ότι θα προσπαθήσει να για να μην είναι προβούνε ομαδικές. Προς το παρόν οι θεσμοί δεν το δέχονται αυτό. Mm-hmm. Θέλουν κατευθείαν να αυξηθεί το όριο των ομαδικών απολύσεων από 5% σε 10% κάθε μήνα, σε επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, που είναι πάνω από 150 εργαζόμενοι. Ναι, περίπου, εντάξει, δεν έχουν και πολλές τις επιχειρήσεις. Αλλά ακόμα οι θεσμοί δεν δέχονται να πάμε εναλλακτικά σε μειωμένο ωράριο και επιδότηση του κράτους αντί για πωλήσεις. Είναι προς συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι το έχουν. Και μία ερώτηση προς τη Σάνδρα. Το ακίνητό μου είναι στο συμβόλο 200 τετραγωνικά μέτρα δηλωμένο. Η πραγματική του όμως εικόνα είναι 330. Επειδή εισπράττω ενίκιο από τα 130, αλλά δεν το έχω δηλώσει, τι πρέπει να κάνω? Δεν έχει και μεγάλη αυτή είναι πραγματικά η 130 τετραγωνικά είναι μια 130, μια διαφορά στο συμβόλαιο. Το μεταξύ τα εισπράττει αυτά τα χρήματα από ενίκιο, συγκεκριμένα είναι σαν ένα σημειώδη δηλαδή στο... από ό,τι μας έγραψε. Ναι, θα πρέπει να δηλωθεί και στο ε9 πραγματική κατάσταση. Αυτό είναι προφανές, άσχετα με το ε2 δεν είναι 10 τετραγωνικά, ενίκια. Ο νόμος το ΕΝΦΙ ορίζει ότι τα ακίνητα θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πραγματική τους κατάσταση, ακόμα και αν στο συμβόλαιο από παρατυπία οτιδήποτε άλλο δεν έχουν γραφτεί τα πραγματικά τετραγωνικά, στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να γραφτούν τα πραγματικά. Και ίσως και μία βεβαίωση μηχανικού που βεβαιώνει τα ακριβή μέτρα θα ήταν καλό να υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε κοντά μας σε λίγα λεπτά. Ο Δημήτρης Ομπούρλος, ο εργατολόγος μας, και η Αριάδνη Νούκα, η δικηγόρος μας για τα κόκκινα δάνεια, θα είναι εδώ για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για να βρούμε λύση πάντα με τους καλύτερους, γιατί σε αυτό το στούντιο μόνο οι καλύτεροι έρχονται, μόνο όσοι έχουν πραγματικά να σας δώσουν λύσεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή και να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Δημήτρη τον Μπούρλο. Εκτός από εξαιρετικός δικηγόρος, είναι και φίλος. Καλησπέρα Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Πραγματικά το κομμάτι των συντάξεων του ασφαλιστικού αλλάζει τις τελευταίες εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα έχουμε και νέα ανατροπή και αλλαγή στο κομμάτι του ασφαλιστικού. Βέβαια, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, γιατί ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς είναι σε ποια είναι τα νέα ηλικιακά όρια που μπορεί να συνταξιοδοτηθεί. Θέμα που απασχολεί πάρα πολύ. Και το δεύτερο βέβαια και σημαντικότερο είναι το πώς θα διαμορφωθεί το νέο ποσό σύνταξη μετά τις αλλαγές που γίνανε στο ασφαλιστικό. Δεν έχουν εκδοθεί ακόμη εγκύκλοι από πλευράς Υπουργείου ούτε από πλευράς ασφαλιστικών φορέων. Δεν έχουν εκδοθεί εγκύκλοι. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Δημήτρη. Υπάρχουν σημεία διευκρίνηστα πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, από τις διατάξεις του νόμου προκύπτουν κάποια πράγματα. Μπορεί να πει κάποιος κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς θα διαμορφωθεί το ύψος του ποσού. Πάντως, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο. Ερώτηση πριν πάμε στον κύριο Γιώργο, που θέλει να μας κάνει και εκείνο τη δική του την ερώτηση. Η σύνταξη που παίρνει κάποια στιγμή κάποιος αυτή τη στιγμή θα υποστεί κάποια περικοπή? Αυτοί που είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότηση πριν τις 13 Μαΐου του 2016, που η σύνταξή τους υπολογίστηκε με τον παλιό τρόπο, προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο να επανυπολογιστεί. Προσωπική διαφορά, Δημήτρη. Ναι, όλες οι κύριες συντάξεις θα επανυπολογιστούν.
θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο ίδιο ύψος, λέει ο νόμος, μέχρι το 2018 και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει διαφορά που υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή οι παλιές συντάξεις είναι υψηλότερες από τις νέες, τότε η διαφορά αυτή σιγά σιγά θα καλυφθεί, λέει ο νόμος. Προς τα κάτω, λοιπόν. Ναι, η διαφορά αν υπάρχει 100-150 ευρώ, σιγά σιγά με τις αυξήσεις που λέει ο νόμος ότι θα παίρνουν οι συνταξιούχοι από το 2019, σιγά σιγά θα καλυφθεί η διαφορά. Είναι ένα θέμα όμως, γιατί φαίνεται ότι από πλευράς δανειστών υπάρχει έντονη αμφισβήτηση σε σχέση με αυτή την προσωπική διαφορά. Καλησπέρα να πούμε και στην Αριάδνη Τινού, την αγαπημένη μας. Σχολεύουμε να συζητήσουμε και εξοδικαστικό μηχανισμό σε πολύ λίγα λεπτά. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Τι γίνεται και με το ελβετικό φράγκο, εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καταρχήν, θέλω να χαιρετήσω τις ομορφότερες τηλεοπτικές παρουσίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τις ομορφότερες καλεσμένες πρέπει να πείτε, κύριε Γιώργο, γιατί πραγματικά μέσα στο στούντιο του SBC κάθε απόγευμα εδώ είναι... Είπα και τους εξαίρετους συνεργάτες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας βοηθάτε. Σας είστε καλά, σας ακούμε. Θέλω να πω, Δεσποινής, ότι ο γιος μου είναι πολύ τεκνός, γιο και γυναίκα με 85% αμαία με ΚΕΠΑ. Έχει 25 χρόνια εργασία στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, ΙΚΑ πάντα, και θέλει να, για να φροντίσει τα παιδιά του, θέλει να βγει σε σύνταξη. Είναι 42 χρονών βέβαια, έχει 25 χρόνια, γιατί δουλεύει από 15. Θέλω να μου πείτε, με 1.000 ευρώ ο σύνταξη, σύνομη μισθό, αν μπορεί να έχει μια εικόνα, θα πάρει 100 ευρώ, θα πάρει 80 ευρώ σύνταξη. 600, 700. Μάλιστα, λίγα λεπτά και ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος θα σας απαντήσει κατευθείαν. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πότε ακριβώς μπορεί να συνταξιοδοτηθεί. Γιατί αν τα 25 χρόνια τα είχε μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015 και υπήρχε και η ανικανότητα του παιδιού... Συγγνώμη, θα συμπληρώνει το Φλεβάρι, κύριε Μπούρλο. Αν τα συμπληρώνει το Φλεβάρι του 2017, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Ναι, τότε δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν πάει 56 ετών και 9 μηνών. Επομένως, καταλάβατε... Με αμαία δεν μπορεί. Με παιδιά που έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67... Με σύζυγο και παιδί. Με σύζυγο πάλι έπρεπε το ποσοστό αναπηρίας να είναι στο σύζυγο πάνω από 80%. Είναι 85 στη σύζυγο. Είναι 85. Από εκεί και πέρα όμως έπρεπε για να έχει θεμελιωμένο δικαίωμα την 25ετία να την έχει πραγματοποιήσει μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015. Εφόσον δεν την έχει πραγματοποιήσει, δυστυχώς μπαίνει πλέον ηλικιακό όριο, γιατί πριν... Δηλαδή ακόμα έπαιρνε... και για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή Δημήτρη, δεν έχω λόγια να περιγράψω ακόμη το πώς και αυτούς. Αυτή τη στιγμή. Ακόμα, ελπίζω ότι κάποια θέματα θα επανεξεταστούν για αυτές τις κατηγορίες, γιατί πραγματικά... Γιατί ο άνθρωπος έχει 25 χρόνια, δουλεύει από τα 15 του, έτσι. Και υπάρχει ανάγκη να υπάρχει άνθρωπος στο σπίτι να βοηθάει. Δηλαδή, εδώ δεν είναι μια συνταξιοδότηση η οποία είναι για να γυρνάει από εδώ και από εκεί. Είναι για να βοηθάει τα άτομα τα οποία έχουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Οπότε δεν ισχύει, κύριε Μπούρλο. Το άνευ ορίου ηλικίας που ίσχυε μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015 δυστυχώς έχει καταργηθεί. Δυστυχώς, κύριε Γιώργο. Κουράγιο, 30 χρόνια ακόμα. Εντάξει, μέχρι 56 ετών και 9 μηνών έχει αρκετά χρόνια. Πρέπει να πηγαίνουμε στα 90 κάποτε. Ναι. Για σύνταξη. Έχει απόλυτο δίκιο, κύριε Γιώργο. Ήταν ανεφορή ηλικίας. Και λίγα λέτε. Σας βλέπω πολύ συγκρατημένο, κύριε Γιώργο, και συγκροτημένο άνθρωπο. Δυστυχώς. Η δική μου απάντηση θα ήταν τελείως διαφορετική. Απλά δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα. Γεια σας και συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή και για όλες τις εκπομπές σας, που πραγματικά είναι εκπομπές που παρακολουθείς με μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να απαντήσουν την καρδιά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστίες που δείχνουν τα άλλα κανάλια. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπούρλο. Ναι. Πρώτον, εγώ έχω 73% αναπηρία. Έχω κάνει αίτηση στο ΕΤΕΑ για επικουρική. Και λένε ότι περιμένουν μια εγκύκλιο, λέει, για να επαναεκολογιστούν οι καινούργιες υπηκουρικές συντάξεις. Αυτή είναι εγκύκλιο, όπως ξέρει ο κ. Μπούρλος. Τι γίνεται με αυτή την εγκύκλιο? Κύριε Μπούρλο, κοιτάξτε, παίρνατε επικουρική σύνταξη ή για πρώτη φορά? Όχι,
Για πρώτη φορά. Ναι, είναι οι εγκύκλοι οι οποίοι αφορούν την εφαρμογή του νέου νόμου και ακόμη περιμένουμε να εκδοθούν από πλευράς Υπουργείου. Αυτό είναι το οποίο λέγεται. Κάντε λίγο υπομονή. Και κάτι δεύτερο θα αναπτύσσω. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει το εξής. Κύριε Μπούρδο, ελάτε εσείς, κύριε Ρομπόλη, κύριε Ρωμανιά, δηλαδή πέντε άνθρωποι που ξέρουν το ασφαλιστικό και να κάνετε μια επιτροπή. Δηλαδή πρέπει να βάζουν κάτι απίθανους τύπου σαν τον Κατρούγκαλο ή κάτι άλλο απίθανους, ας πούμε σαν τον Βρούτσι ή κάτι. Δηλαδή λίγο κοινή λογική δεν υπάρχει. Να πει κάποιος, ρε παιδιά, έχουμε πέντε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξπερ. Για να τους δούμε τι θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν θα τρωτάνε, μάλιστα. Κοιτάξτε, άλλο το θέμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και άλλο το θέμα των πολιτικών επιλογών για την τοποθέτηση στα Υπουργεία. Είναι διαφορετικό. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρωμά. Να είστε καλά. Πριν περάσουμε στον κύριο Χαράλαμπο, να δούμε λοιπόν με την Αριάδνη την Νούκα τι να περιμένουμε ή τι περιμένουμε με τον εξοδικαστικό μηχανισμό για χρέη και ρυθμίσεις. Σφαγή. Το είπα. Αριάδνη, με μία λέξη πάντα τα λες όλα. Σφαγή. Σφαγή στους μικρούς. Στους μικρούς. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, γιατί όσοι έχουν τζίρο μέχρι 50.000 ευρώ δεν θα καλυφθούν από αυτές τις διατάξεις. Αξίζει 400.000 επιχειρήσεις μόνο. Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός. Αυτό λέω. Και αν σκεφτούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι κατά πλειοψηφία δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στον νόμο Κατσέλη λόγω της εμπορικής ιδιότητας που έχουν. Σωστό. Καταλαβαίνετε ότι η πρώτη τους κατοικία, ας ξεκινήσω από το πιο σοβαρό, η πρώτη τους κατοικία διακυβεύεται εξαιρετικά σοβαρά αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να αλλάξει κάτι και όταν θα έρθει το νομοθέτημα να μην έχουμε αυτή την εξαίρεση. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό, ότι δεν θα τους δώσουν μια ευκαιρία, ακόμη και αν είναι βιώσιμη, αφού κουρευτούν μέχρι σε ένα ποσοστό τα χρέη τους, αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Είναι τραγικό τώρα αυτό το πράγμα που πάει να συμβεί. Όπως επίσης με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που θα έρθει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ναι, θα έρθει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα έρθει, ναι. Θα έρθει. Είναι να έρθει εδώ και 1,5 χρόνο. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί μα πρέπει να έρθει τώρα. Τώρα δεν γίνεται πρέπει να έρθει, ναι. Αφού είναι, ναι, θέμα. Για ποιο λόγο καθυστερεί όμως? Γιατί ξέρει οι τηλεθεατές μας. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, Αριάδνη, βλέπουν πίσω από τα νούμερα, πίσω από όλα αυτά που λέμε καθημερινά και που λέγονται σε όλες τις εκπομπές, καθώς έχουν ανησυχία για ποιο λόγο δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτή η καθυστέρηση που οδηγεί. Αυτή η καθυστέρηση οδηγεί μόνο εις βάρος των Ελλήνων δανειοληπτών, παύλα επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Mm-hmm. Διότι, αν σκεφτούμε ότι από το 2014 έχει εκδοθεί ο νόμος Δένδια, ο οποίος, σας είπα και την προηγούμενη φάντασμα φορά που μιλήσαμε, ότι ήταν ο νόμος φάντασμα. Φάντασμα, ναι. Γιατί δεν βάλανε υποχρεωτικότητα. Μετά το φάντασμα συνέχισε να υπάρχει, του νομοθετήματος που έπρεπε να έρθει με τη νέα κυβέρνηση δεν ήρθε. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι είναι προπετούμενο και για τη δεύτερη αξιολόγηση αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα λήξει για να δούμε, να ξέρει ο καθένας τι του γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι με τον εξοδικαστικό και έτσι όπως θα έρθει, θα υπάρχει ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα με το εξής. Για να κριθεί κάποιος ότι θα προστατευτεί μέσα από αυτές τις διατάξεις, θα πρέπει η επιχείρησή του να κρίνεται βιώσιμη. Uh-huh. Ακούγεται από πληροφορίες ότι για να κριθεί κάποιος βιώσιμος, θα έχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, εκτός από τους πολύ μεγάλους, που εκεί θα γίνεται με φυσική παρουσία. Θα υπάρχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα εισάγεις έσοδα, έξοδα και εργαζόμενος, τέλος πάντων, κάποια στοιχεία που θα ζητά και μέσα από το σύστημα θα σου βγάζει. Να μην το πω τώρα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Λοιπόν, βιώσιμος ή μη βιώσιμος. Και εκεί θα κρίνεται ή θα βγαίνει το οξυγόνο ή δεν θα βγαίνει το οξυγόνο. Λοιπόν, όταν όμως κάποιος μπορεί να έχει ένα project στο κεφάλι του, ότι αν μου κουρευτούν εμένα αυτά τα χρέη, γιατί μιλάμε για χρέη, τράπεζες, δημόσια, ασφαλιστικά ταμεία, θα μπορέσω να κάνω μια κίνηση που μπορεί να έχω μια ελπίδα να βγω από αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν θα υπάρχει να κρίνεται. Αυτό θα είναι κομπιούτερ. Θα είναι ρομπότ. Ναι, δεν μπορείς να έχεις δηλαδή τη φυσική παρουσία έτσι ώστε να μπορείς να παραθέσεις και εσύ τα επιχειρήματα. Αυτά πραγματικά. Και μετά θα πηγαίνουμε στα δικαστήρια,
τα πινάκια θα γίνουν εξαιρετικά επιβαρημένα και όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος δεν έχει και χρήματα για τα δικαστήρια. Δηλαδή και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα κατά πόσο ο κόσμος μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Είναι εδώ ο κύριος Μπούρλος. Να σας πούμε και οι δύο τι γίνεται στην Ευελπίδων κάθε μέρα. Στην Ευελπίδων που έσφιζε ζωή. Είναι άδεια. 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 Πάμε και αυτό σημαίνει και μειωμένα έσοδα, έτσι. Βέβαια, φυσικά. Βέβαια. Κύριε Χαράλαμπε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Και εμείς επίσης. Σας παρακολουθώ σχεδόν κάθε μέρα. Το σχεδόν δεν μας άρεσε. Κρατάμε το κάθε μέρα. Γιατί υπάρχουν και κάποια προβλήματα γι' αυτό. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Να σας πω. Εγώ είμαι τώρα 3 χρόνια στη σύνταξη. Έχω κάνει την αίτησή μου. Και δηλαδή το 13 το Νοέμβριο. Και τώρα μου είπαν ότι μάλλον θα χρειαστώ τα στρατιωτικά 28 μήνες. Θητεία στρατού. Μάλιστα. Και... να εξαγοράσετε εννοείται. Θα ήθελα να μάθω αυτά που κοστίζουν ακριβά. Πόσο κοστίζουν. Γιατί εγώ ήμουν ατέβεια και θα την πάρω το 10 γιατί δεν συμπληρώνω 40 χρόνια. Κοιτάξτε, αν την αίτηση την είχατε κάνει όταν υποβάλλατε και την αίτηση ταξιοδοτήσεως που είναι και το πιθανότερο. Μάλιστα. Το κόστος θα πάει ανάλογα με τις αποδοχές που είχατε όταν υποβάλλατε την αίτηση ταξιοδότησης. Ελεύθερος επαγγελματίας ήμουν τότε. Α, ελεύθερος επαγγελματίας. Περίπου μάλιστα. Θα είναι, το ύψος θα είναι στις ασφαλιστικές κατηγορίες που πληρώνατε. Δηλαδή αν πληρώνατε το δίμηνο για παράδειγμα 850 ευρώ. Ναι. Έτσι, σε αυτό ήταν και η εισφορά ασθένειας. Περίπου ο μήνας για την αναγνώριση του στρατού θα είναι γύρω στα 350 ευρώ. Εκεί περίπου. Α, για κάθε μήνα, έτσι. Για κάθε μήνα, ναι. Για κάθε αλλά μήνα, αυτό μάλιστα. Μπορείτε, το ξέρετε. Δηλαδή ήταν μόνο το μέρος το ασφαλιστικό, όχι το ασθενείας. Μπράβο, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, και αυτό ξέρετε ότι μπορεί να ζητήσετε να παρακρατείτε από τη σύνταξή σας θεματικά, έτσι, να μην το εξοφλήσετε. Ναι, μέχρι να εξοφληθεί, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ναι, αυτό πόσο είναι μεγάλο, πόσο που κρατάνε για κάθε μήνα. Το ίδιο ποσό. Το 350 δεν κρατάνε. Είναι ισόποσα ανάλογα με τους μήνες που αναγνωρίζονται. Ανάλογα με τους μήνες. Με τους μήνες που αναγνωρίζονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κυρία Μαριάνθη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είμαι 57 χρονών. 22 χρόνια δουλειάς με ΙΚΑ, βαρέα, ένσημα. Πότε βγαίνω σύνταξη? Έτσι όπως το ακούω σημαίνει ότι το 2010 είχατε 15 χρόνια δουλειάς τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι. Αφού έχετε 22 σήμερα, το 2010 πρέπει να είχατε 15 χρόνια δουλειάς οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Εφόσον είναι βαρέα αυτά τα ένσημα, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε στα 55. Μισό λεπτό. Ναι, όμως έχω... δηλαδή, η χρονιά που έχω, δηλαδή τα πρώτα χρόνια ασφαλίσεις είναι μετά το, είναι το 83, παίζει αυτό. Όχι, κοιτάξτε, είστε παλιά ασφαλισμένοι. Χρειαζόταν να έχετε... 83. Ναι, παλιά ασφαλισμένοι. Χρειαζόταν να έχετε μέχρι το 2010 15 χρόνια, εκ των οποίων τα 12 να ήταν βαρέα. Αυτό όπως το ακούω... είναι βαρέα. 22 χρόνια από το 83 μέχρι το 14, γιατί τώρα είμαι άνετη. Ναι. Πολύ περισσότερο. Μέχρι το 2010 είχατε 15 χρόνια... Συγγνώμη, το 93. Α, συγγνώμη. Τι πράγμα. Το 80 είπα, ναι. Ναι. Αν είστε νέα ασφαλισμένοι, δηλαδή αν είστε πρωτοασφαλισμένοι μετά την 1η-1η-93, πάτε στα 62. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαριάνθη. Πριν περάσουμε στον επόμενο τηλεθεατή μας, ερώτηση. Ναι. Βασική προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών είναι η συνένεση των πιστωτών. Ναι. Γι' αυτό που μιλούσαμε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν έχουμε περισσότερο από έναν δανειστή ή έχουμε περισσότερες από μία οφειλές, τότε δηλαδή έχω μία τράπεζα, έχω και ακόμη μία τράπεζα, έχω και το δημόσιο, έχω και ασφαλιστικά ταμεία. Θα πρέπει τότε να έχουμε τη συνένεση ολονών στο 60%. Έτσι λένε ότι θα έρθει. Πρέπει να το δούμε το νομοθέτημα. Ναι. Δηλαδή να συμφωνήσουν όλοι ότι θα γίνει ένα κούρεμα της τάξεως μέχρι 50%. Δεν είναι 50%, 10, 20, 30. Το θέμα είναι με το δημόσιο. Τι θα γίνει με τα χρέη στο δημόσιο.
Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή, ενώ οι θεσμοί θέλουν μέσα στα χρέη που θα κουρευτούν να μπουν και το ΦΠΑ και ο φόρος μισθωτήρων υπηρεσιών, η δική μας η κυβέρνηση αντιδρά. Για μένα σωστά, γιατί αυτό το ποσό έχει εισπραχτεί. Δεν είναι ένας φόρος που σου έχει επιβληθεί και πρέπει να αποδώσεις. Το ΦΠΑ το εισπράττεις. Έτσι, όπως και αυτές τις τέλος πάντων όλες τις επιβαρύνσεις τις εισπράττεις. Οπότε πρέπει να τις αποδίδεις. Τώρα, θα είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη το πώς θα κάτσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι για να συμφωνήσουν. Γιατί είπαμε ότι ο νόμος Δένδια ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Τα προβλήματα θα φανούν στην πράξη και πώς ακριβώς θα διευθετηθεί η διαδικασία. Περιμένουμε να δούμε το νομοθέτημα για να δούμε τι θα προκύψει από όλη αυτή την υπόθεση. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη, και μετά μιλάμε για τον ακατάσχετο λογαριασμό, γιατί μόλις μας ήρθε ερώτηση. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, μία ερώτηση για τον κύριο Μπούρλο έχω. Ναι, πείτε μας. Λοιπόν, γεννήθηκα 57, άρα είμαι 59 ετών. Ξεκίνησα να δουλεύω το 76. Μάλιστα. Είμαι για μεγάλο διάστημα με παράλληλη σύνταξη στο ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ Νίνο ΑΕ. Ναι. Στο ΙΚΑ έχω 8.800 μέχρι το 11. Μάλιστα. Μη παράλληλη έχω σύνολο 94 μήνες μέχρι σήμερα. Η ερώτησή μου είναι, εξαγοράζοντας και το ναυτικό και κάτι παιδιά, με τα 8.800 δεν ξέρω πού φτάνω. Το ερώτημά μου είναι, αν μείνω στον ΟΑΕ, θα φύγω στα 62 χρόνια εξ όσων γνωρίζω. Έχω όμως τη δυνατότητα να ξαναπροσληφθώ και να ξαναμπω στο ΙΚΑ κλείνοντας το ΤΕΒΕ. Τι πρέπει να κάνω, αν μπορείτε να μου πείτε, δηλαδή αν συμφέρει αυτή τη στιγμή να μετακινηθώ στο ΙΚΑ και να σταματήσω τον ΟΑΕ. Το θέμα είναι το εξής. Με το μη παράλληλο χρόνο μέχρι το τέλος του 2012 πόσο έχετε, γιατί δεν μπορώ να το υπολογίσω. Μου είπατε 40... Μη παράλληλο είναι 24 και 36 περίπου μήνες. Άρα έχετε... Μέχρι το 12. Σύνολο. Άρα τέλος του 12 έχω 8.800 ΙΚΑ ναι. και 36 μήνες ΟΑΕ. Άρα τρία χρόνια. Τρία χρόνια περίπου. Ναι. Επομένως, αν αναγνωρίσετε πλασματικά, φτάνετε τις 10.500 ημέρες το 2012. Επομένως, με το παλιό σύστημα πηγαίνατε στα 60. Επειδή 60 γίνεστε το 2017, έτσι δεν είναι, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε 60 ετών και 9 μηνών, όχι 62. Εάν γυρίσω στο ΙΚΑ. Όχι. Ή μένοντας στον ΟΑΕ. Μένοντας στον ΟΑΕ. Απλώς, μεγάλο κομμάτι του παράλληλου χρόνου θα πάει ως παράλληλος χρόνος. Δεν θα πάει. Κοιτάξτε, με τον καινούριο νόμο, με το νέο ασφαλιστικό, αυτό το κομμάτι θα έχει μία προσάυξηση στο ποσό της σύνταξης. Δηλαδή, ο παράλληλος χρόνος έχει μία μικρή αξιοποίηση. Όχι μεγάλη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν αισθανόσουν ότι πλήρωνες χωρίς να έχεις κανένα αντάλλαγμα. Έτσι, με τον τρόπο αυτό που σας είπα, μπορείτε, αναγνωρίζοντας πλασματικά ώστε να φτάσετε 10.500, δηλαδή 35 χρόνια ως το τέλος του 12, να συνταξιοδοτηθείτε 60 ετών και 9 μηνών. Μάλιστα. Το σενάριο των δύο συντάξεων παίζει ή το καταργούνε? Κοιτάξτε, το σενάριο των δύο συντάξεων παίζει υπό την εξής έννοια. Να πάρετε στα 62 μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ, αν εξακολουθείτε να έχετε ΙΚΑ. Τότε, μάλλον, ναι. Τη δεύτερη σύνταξη όμως από τον ΟΑΕ θα την πάρετε στα 67. Μάλιστα. Και εδώ είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν σε σχέση με το νέο ασφαλιστικό για το πώς θα λειτουργεί η δεύτερη σύνταξη. Τα περιμένουμε. Και θα είναι μικρή υποθέτες, δεν είναι. Και αλλά, τα περιμένουμε, εδώ αλλά θα είμαστε. Ούτως ή άλλως πρέπει, το ενωρίτερο που μπορεί να συνταξιοδοτηθείτε είναι 60 ετών και 9 μηνών. Οπότε μέχρι τότε... Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ για. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Τον κύριο Βούλο θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι, πείτε μας. Έχω τη γυναίκα μου και έχει πρωτασφαλιστεί το 1992, τον Δεκέμβριο. Ναι. Μέχρι το 2010 έχει 2.700 ένσημα βαρέα. Και τα 1.800 είναι το 101.
Ναι. Πότε βγαίνει σύνταξη με ανήλικο παιδί γεννημένο το 96. Πότε είναι γεννημένη? Η γυναίκα μου το 64. Μισό λεπτό. Πάντως μέχρι το 2010 5.500 ένσημα δεν έχει. Όχι. Και είναι και, τελευταίο ταμείο το ΤΕΒΕ, από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι? Όχι, το ΙΚΑ είναι βαρέα. Ο ΑΕ δεν έχει καθόλου? Όχι, όχι, όχι. Α, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Έχει 1.700 ένσημα βαρέου, αλαφρίου τύπου, και τα άλλα είναι με τον κωδικό 107. Ωραία. Αν λοιπόν, επομένως πάμε να δούμε μήπως έχει προϋποθέσει το 2011, αν μπορέσει να αναγνωρίσει πλασματικά να φτάσει τα 5.500 το 2011... Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει πλασματικά καθόλου, κενά ασφάλισης δεν έχει? Δεν είχε κενά ασφάλισης, ασφαλή όχι. Ναι, τότε δεν μπορεί να σταξιδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου. Όπως το ακούω, το νωρίτερο που μπορεί να πάει είναι στα 62. Μάλιστα. Αν κάνουμε αυτασφάλιση, να φτάσει στα 65. Όχι, το θέμα, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ως μητέρα ανηλίκου έπρεπε να έχει 5.500 το αργότερο μέχρι το 2012. Αν δεν το έχει αυτό, τότε το νωρίτερο που μπορεί να σταξιδοτηθεί είναι στα 62. Ωραία. Μια ερώτηση για μένα μπορώ να κάνω? Ναι, λίγο γρήγορα. Ναι, είμαι γεννημένος το 64. Δουλεύω μέχρι και σήμερα. Έχω 7.500 ένσημα. Ναι. Τα οποία 6.800 είναι βαρέα. Ναι. Πότε βγαίνω σύνταξη? Στα 62. Τώρα τα ένσημά μου έχουν γίνει ο κωδικός 101, έχει γυρίσει από το 100. Ναι, ούτως ή άλλως πάντως στα 62 δεν θα βγείτε με βαρέα, θα βγείτε με 40 χρόνια ασφάλισης χρησιμοποιώντας και πλασματικά, αλλά δεν μπορείτε πριν τα 62. Ή αλλιώς με μειωμένη, αν δεν τα πιάσετε τα 40 χρόνια μπορείτε με μειωμένη, αλλά πρέπει τα τελευταία χρόνια να έχετε ασφάλιση. Ευχαριστούμε 5. Πάρα πολύ. Μία ερώτηση. Να είστε καλά. Μία ερώτηση πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ερωτήσεις για τα δάνεια. Ο δικαστής απέρριψε την αίτηση επειδή είπε ότι έχω δόλο. Τι εννοεί, το θεωρώ άδικο? Φαντάζομαι μιλάει για την ένταξη στο νόμο Κατσέλη, για να λέει ότι ο δικαστής απέρριψε την αίτηση. Θεωρεί ο δικαστής ότι υπερχρεώθηκε ο δανειολήτης, δηλαδή πήρε περισσότερα. Που είχε πάρει το δάνειο. Ναι, πήρε περισσότερα δάνεια από ό,τι άντεχε να αποπληρώσει. Αυτό δεν είναι και ευθύνη της τράπεζας, Αριάδνη? Σαφώς, σαφώς. Και του υπαλλήλου σαφώς, που σου εκδίδει το δάνειο. Σαφώς. Γιατί δηλαδή εγώ μπορεί να πάω και να τους πω θέλω 1.500 ευρώ. Είχα ένα μισθό, παλιότερα ήταν και πολύ εύκολο αυτό. Είχα ένα μισθό σπίτι κοντά στο χιλιάρικο, να τους έλεγα θέλω 1.500 ευρώ, να μου το δράμα, μου λέγανε μα μπορείς να πάρεις και 2.000. Mm-hmm. Πόσες φορές κάνανε αντιπρόταση. Οπότε κανένας δεν αρνιόταν να πάρει περισσότερο χρήμα. Δυστυχώς. Τώρα βέβαια που πρέπει να το πληρώσεις πίσω, εκεί δυσκολεύουν. Κοιτάξτε να δείτε ότι έχει παραβιαστεί κατάφορα το υπεύθυνο του δανεισμού όλο το χρονικό διάστημα προκρίσης. Αυτό είναι γεγονός. Αυτός είναι και ο λόγος που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πίεσε, δημιουργήθηκε η οδηγία 2014-2017 που έγινε νόμος εχθές του κράτους, ακριβώς για να αποφευθούν αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς όμως μιλάει μόνο για το μέλλον. Θα ρίξουμε μετά το διάλειμμα μια βόμβα. Βεβαίως. Ξέρεις ποια είναι αυτή η βόμβα που πρέπει να ρίξουμε? Πάντως όσο δεν ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνεια, πόσο φοβούνται οι καταθέτες μετά το διάλειμμα. Όπως επίσης έχουμε πολλές ερωτήσεις. Κυρία Νούκα, ενημερώστε μας για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι, ζητάνε για αναπηρικές συντάξεις με 1.500 ένσημα, κύριε Μπούρλο. Ζητάνε για το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σε λίγα λεπτά είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λύση μόνο στο SBC. Από τις 4 έως τις 6, εκλεκτοί μας καλεσμένοι απαντούν ζωντανά
σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Δύο φίλοι, δικηγόροι, εξαιρετικοί δικηγόροι, είναι στο στούντιο σήμερα μαζί μας και βρίσκουν λύση στα κόκκινα δάνεια Σοφία, όπως επίσης και για το ασφαλιστικό. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος είναι μαζί μας, όπως επίσης και η κυρία Αριάδνη Νούκα. Πάμε να δούμε αυτό που είπαμε πριν, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις τηλεθεατών και για το ελβετικό φράγκο. Τι γίνεται λοιπόν για κάποιον που πήρε πριν χρόνια, δεν ήξερε τι πήγε και έβαλε, που έβαλε την υπογραφή του, δεν είδε τα ψηλά γράμματα και αυτή τη στιγμή έρχεται και λέει τι να κάνω που έχω πάρει ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Λοιπόν, περίμεναν όλοι οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, επειδή υπήρχαν εξαγγελίες ακόμη από το 2015, τότε ήταν η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου, τώρα είναι η κυβέρνηση Τσίπρα, και οι δύο είχαν κάνει τότε εξαγγελίες ότι θα έρθει το νομοθέτημα. Νομοθέτημα δυστυχώς δεν θα έρθει, άμεσα τουλάχιστον, διότι χθες ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα δάνεια σε συνάλλαγμα, όπως είναι και το ελβετικό φράγκο, και δεν προβλέφθηκε τίποτα για τα δάνεια τα προγενέστερα του νομοθετήματος. Ισχύει δηλαδή αυτή η νομοθεσία μόνο από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, δυστυχώς για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, μπορούν μόνο δικαστικά να απευθυνθούν για να μπορέσουν να προστατευτούν. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η υπόθεση σε δικαστική εξέλιξη. Ξέρετε, εγώ το έχω. Έχω έτσι δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα μαζί με το Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, όπου ο κόσμος μπορεί και εκεί και μέσα από το Σύλλογο να διεκδικήσει μία προστασία και μάλιστα ανέξοδα. Και θα μου επιτρέψεις, Αριάδη, δεν το λες εσύ, το λέω εγώ. Γιατί πρέπει όλοι, το μαζικό είναι πολύ καλύτερο πάντα. Φυσικά. Δηλαδή οι μαζικές αγωγές είναι πολύ καλύτερες από το καθένας ατομικά να πηγαίνει και να διεκδικεί κάτι. Δεν το συζητάμε αυτό και ο Σύλλογος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο σε επίπεδο δικαστικό, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Συλλόγου μαζί με κάποια μέλη από το ΔΣ πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα και κοινοποιούν το πρόβλημα των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου. Δυστυχώς έχει περάσει στον κόσμο μία αίσθηση ότι εμείς τι ήμασταν, κορόιδα που πήγαμε και πήραμε δάνεια σε ευρώ και οι έξυπνοι πήραν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να βγει από το μυαλό του κόσμου αυτό το πράγμα, διότι η διαφορά τότε στο επιτόκιο και η ωφέλεια που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν μόνο για 2 χρόνια και δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Σωστά. Από εκεί και πέρα έχουμε μία αύξηση στη δόση γύρω στο 57%. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μία δόση των 500 ευρώ να έχει γίνει 800 και ένας μισθός να έχει πέσει στο μισό. Και μιλάμε δάνεια τα οποία, ας πούμε, δεν είναι δάνεια μελιτέα. Μιλάμε για δάνεια κατά μέσο όρο 150.000-200.000. Δόσεις 1.000 ευρώ που έχουν εξοξευθεί στα 1.600. Αποκλείται να τα αποπληρωθούν αυτά. Αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι και κυρίως οι τράπεζες είναι το εξής. Γιατί γίνεται πράγματι μια σφοδρή αντιδικία μέσα στα δικαστήρια. Δόξα τω Θεώ, μέχρι αυτή τη στιγμή είμαστε εξαιρετικά καλά και σε επίπεδο συλλογικών αγωγών και σε επίπεδο ατομικών αγωγών. Τα δικαστήρια έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αυτούς που πρέπει να προστατεύσουν τους προστατεύουν. Αυτό που θα πρέπει όμως να καταλάβουμε και για μένα θα πρέπει, απορώ τα τραπεζικά ιδρύματα πώς δεν έχουν προσεγγίσει με πάρα πολύ ρεαλισμό αυτή την υπόθεση, είναι το εξής. Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αυτή τη στιγμή είναι 10 δις. Μάλιστα. Δεν έχει κόκκινα δάνεια το ελβετικό, να ξέρετε. Mm-hmm. Παρά το γεγονός αυτό, δεν έχει κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω αν ήταν στοχευμένη η τάξη που δόθηκαν αυτά τα δάνεια. Γιατί οι τράπεζες ξέρανε ότι έρχεται υποτίμηση. Έτσι. Η τράπεζα δεν είναι ο δανειολήπτης που δεν ξέρει τι γίνεται. Σωστά. Και μακροοικονομικά και τέλος πάντων σε πιο βραχυπρόθεσμο στάδιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 10 δις. Όμως, μπορεί να μην έχει κόκκινα. Έχει κόκκινα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι το ποσοστό αμεληταίο. Λοιπόν, όμως. Το 99% αυτών των δανείων εξυπηρετείται με ρυθμίσεις. Γιατί ο κόσμος είναι αδύνατο να αντιποκριθεί σε αυτό το πράγμα. Εδώ δεν μπορεί να εξυπηρετεί στην κανονική δόση, όχι τώρα να έχει ανεβεί η δόση κατά 57%. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αν οι άνθρωποι αυτοί δεν προστατευτούν και δεν γυρίσουν τα δάνεια με την αρχική ισοτιμία, τα δάνεια αυτά θα κοκκινήσουν. Μιλάμε για 10 δις. Έρχεται να κεφαλοποιήσει. Δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να σταθεί αυτή η κατάσταση. Εάν οι άνθρωποι προστατευτούν και γυρίσουν τα δάνεια να πληρωθούν με την αρχική ισοτιμία,
Πιστέψτε με, επειδή θα έχουν δικαιωθεί κιόλας και επειδή τώρα εγώ ασχολούμαι μαζικά με αυτό το πράγμα, πιστέψτε με ότι τα δάνεια αυτά θα πληρωθούν. Δεν θα υπάρχει καμία απολύτως ζημία στις τράπεζες. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε θέμα. Απορώ με τα τραπεζικά ιδρύματα πώς αυτό το πράγμα δεν το βλέπουν. Απορώ και με την κυβέρνηση που δεν έχει σταθεί στο πλάι αυτών των ανθρώπων που πραγματικά ήταν ανημέρωτοι. Δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Πραγματικά ήταν ανημέρωτοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν ξέραν ένα πράγμα από τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Και όχι, δεν ξέραν την ισοτιμία τώρα, προς Θεού. Ούτε πάμε εμείς στα δικαστήρια να πούμε ότι ο κόσμος δεν ήξερε την ισοτιμία. Θα γελούσε ο κάθε πικραμένος. Λοιπόν, αυτό που δεν ήξερε ο κόσμος είναι το εξής. Ότι παίρνω το δάνειο, ναι, μεν πληρώνω μια μικρότερη δόση, αλλά υπάρχει μία πιθανότητα, έστω μία, να πληρώνω τη δόση μου, να την πληρώνω και αυξημένη και το δάνειο. Αντί να αποπληρώνεται. Ούτε κάναμε είναι ίδιο, αλλά να αυξάνεται. Να αυξάνεται. Λοιπόν, πείτε μου εσείς, αν αυτό το απλό που είπα εγώ τώρα σε εσάς, αυτό του ενός λεπτού ενημέρωση, γινόταν στους δανειολήπτες, υπήρχε περίπτωση ο άνθρωπος να πάει να πάρει ένα τέτοιο δάνειο, θα έτρεχε ακόμα μακριά από την τράπεζα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν επενδυτές. Πήγαν να αγοράζουν ένα σπίτι. Για σπίτια μιλάμε. Για να κάνω όμως και λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Δεν έπρεπε να τους ενημερώσει ένας δικηγόρος της τράπεζας εκείνη τη στιγμή και να τους πει: κοιτάξτε, δηλαδή, κυρία Μίτσιλη, πώς πήρατε αυτό. Για να πάρετε αυτό το δάνειο, είναι αυτό ακριβώς το πολύ απλό που μας είπατε εσείς αυτή τη στιγμή. Κυρία Μίτσιλη, το ξέρετε ότι οι περισσότεροι τραπεζικοί πάλι δεν το ξέραν και αυτοί και έχουν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Είναι τραγικό. Έρχονται και μας τα λένε στα κρατήρια. Δηλαδή, αυτό δεν ήξερε ο κόσμος. Αυτό το πράγμα. Σωστά. Δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Συγγνώμη που τρώω τώρα το όλοι χρόνο. Δεν τρώτε, πραγματικά είναι μεγάλο. Είναι κοινωνικό πρόβλημα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Και ελπίζω να μην συμβεί αυτό που σας είπα πριν. Κύριε Λεωνίδα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Μία ερώτηση για τον κύριο Μπούρλο θα ήθελα. Ναι, πείτε μας. Έχω διοριστεί το 1991. Στο δημόσιο και είχα 1330 ένσημα. Το 2014 έκανα ανήλικο. Με πιάνει να μπορέσω να φύγω με ανήλικο? Κοιτάξτε, έχετε το 91, επομένως είναι σαν να είναι το 87. Πότε είστε γεννημένος? Το 62. Το 62, ναι, αναγνωρίζοντας πλασματικά χρόνια μπορείτε. Ναι, και δηλαδή τα δύο χρόνια του στρατού. Ακριβώς, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το 17 μπορώ να φύγω. Και το 17, ναι. Απλώς προσέξτε, μην κάνετε 25 ετία μέσα στο 2010, διότι εκεί θα υπάρχει θέμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεωνίδα. Κυρία Αναστασία, καλησπέρα. Κυρία Αναστασία. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Ναι, ναι, την ερώτησή σας. Δεν ακούγεστε πολύ καλά. Δεν ακούγεστε πολύ καλά, δεν σας ακούμε καλά. Λίγο πιο σιγά και πιο καθαρά, παρακαλώ. Είμαι γεννημένη το Δεκέμβριο του 58. Μάλιστα. Και εργάζομαι μέχρι σήμερα. Έχω ξεκινήσει τη δουλειά από τον Οκτώβριο του 77. Πότε βγαίνω σε σύνταξη? Μισό λεπτό, έχετε πλήρη απασχόληση όλα αυτά τα χρόνια? Ναι, ναι. Άρα έχετε συμπληρώσει από το 77 μέχρι σήμερα, έχετε 39 χρόνια. Ναι. Ναι, πότε είστε γεννημένοι? Το Δεκέμβριο του 58. Δεκέμβριο του 58. Εντάξει, επομένως είστε στην κατηγορία που μπορείτε... Παιδιά δεν έχετε? Όχι. Ωραία. Έχετε συμπληρώσει επομένως τα 33 χρόνια πριν από 6 χρόνια, το 2010. Αυτό σας έδινε δυνατότητα να συνταξιοδοτηθείτε στα 57 με πλήρη σύνταξη. 57 γίνατε το 2015. Ποιον μήνα γίνατε? Το Δεκέμβριο. Εφόσον γίνατε το Δεκέμβριο, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε 58 ετών και 3 μηνών. Δηλαδή τον Μάρτιο. Ακριβώς. Το Μάρτιο του 2017. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πριν περάσουμε στον κύριο Γιάννη, πείτε κάτι για τις αναπηρικές συντάξεις με 1500 ένσημα, κύριε Μπούρλο, μας ρωτάνε. Οι διατάξεις προβλέπουν ότι κάποιος ασφαλισμένος του ΙΚΑ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί αν έχει 1500 μέρες ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να έχει 600 ημέρες, δηλαδή στην ουσία 2 χρόνια ασφάλισης, την τελευταία πενταετία
είτε πριν από τότε που θα υποβάλει την αίτηση ταξιοδότησης, είτε πριν γίνει ανάπηρος. Μπορεί να υποβάλει την αίτηση ταξιοδότησης τώρα. Mm-hmm. Αν έγινε ανάπηρος αποδεδειγμένα, και αυτό θα το πούν τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Αν έγινε ανάπηρος, για παράδειγμα, το 2013, μπορεί να υποβάλει τώρα. Δεν έχει τα 600 τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε τις 600 ημέρες την προηγούμενη πενταετία από τότε που έγινε ανάπηρος αποδεδειγμένα. Εργαζόμουν και οι αποδοχές μου ήταν πολύ υψηλές σαν διευθυντής μάρκετινγκ σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Σήμερα είμαι άνεργος. Τα εισοδήματα της συζύγου μου δεν ξεπερνάνε τα 1.200 ευρώ. Έχω ανακίνητο 180 τετραγωνικά μέτρα και αδυνατό να πληρώσω. Η αντικειμενική αξία ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Για τον έμφυα, ε. Τι μπορεί να κάνει για τα κόκκινα δάνεια. Α, για τα κόκκινα γιατί δάνεια. Γιατί είναι κόκκινος. Ναι. Παιδιά έχει ο συγκεκριμένος, αλλά πάλι δεν τον πιάνουν τα όρια. Τίποτα. Ρύθμιση μέσα από τον κώδικα διοντολογίας και αν δεν καταφέρει σύμφωνα με κάποια αναστολή, γιατί είναι άνεργος, είπε ο άνθρωπος. Ναι, έτσι. Είναι άνεργος, ναι. Από ό,τι μας έγραψε. Κοιτάξτε. Ότι αδυνατεί να πληρώσει. Απλά το ακίνητό του, γι' αυτό μας το αναφέρει, είναι μεγάλο και η αξία του αντικειμενική επίσης είναι μεγάλη. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπαχθεί σε μια από τις βραχυπρόθεσμες λύσεις του κώδικα διοντολογίας. Μπορεί να έχει μια αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων μέχρι 2 χρόνια, 3 χρόνια, εξαρτάται. Θα του κάνουν μια σύντομη βασικά. Και μετά θα επαναδιαπραγματευτεί την δυνατότητα αν μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος, αν βρει κάποια δουλειά ή όχι. Μάλιστα. Αυτό θα μου πείτε τώρα κατά πόσο θα το δεχτεί η τράπεζα. Εάν δεν το δεχτεί, εφόσον προβλέπεται στον κώδικα διοντολογίας αυτή η περίπτωση, δεν το συζητάμε, μπορεί να απευθυνθεί είτε στο συνήγορο του καταναλωτή, είτε στον τραπεζικό διαμεσολαβητή. Και αν όλα αυτά δεν τελεσφορήσουν, τότε δυστυχώς θα πρέπει να απευθυνθεί στα δικαστήρια. Μάλιστα, πάμε. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, είμαι ασφαλισμένος στο τσάι και θέλω να αγοράσω 2 χρόνια στρατό για να πάρω τη σύνταξη. Τι λεφτά θα πληρώσω για 2 χρόνια. Δεν έχετε υποβάλει αίτηση μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι? Όχι. Ναι, αυτό θα προσδιοριστεί από τα εισοδήματα. Αυτό λέει η καινούργια διάταξη. Από το εισόδημα για το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ασφαλίζεστε στο τσάι. Είναι συνάρτηση αυτού. Αν είναι υψηλό, να το πω γιατί δεν χρειάζεται να μας το πείτε εσείς, είναι το 20% του μηνιαίου εισοδήματος. Ο κάθε μήνας είναι το 20% του μηνιαίου εισοδήματος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη, που μας καλέσατε να περάσουμε στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ονομάζομαι η Μαρία και έχω εργαστεί στο ΙΚΑ από το 1980 έως το 1999, όχι παρέα. Έχω περίπου 18 έτη γιατί υπήρξαν μερικά κενά ανάμεσα από το 1980 με 1981 και είμαι τώρα του χρόνου, γίνομαι σε 2 μήνες, 57 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη το συντομότερο? Το νωρίτερο που μπορείτε να πάρετε σύνταξη έτσι όπως εμφανίζεται η ασφαλιστική σας κατάσταση είναι στα 67. Θα μπορούσατε να πάρετε και στα 62, αλλά θα έπρεπε τα τελευταία 5 χρόνια κάθε χρόνο να έχετε από 100 ένσημα, 100 ημέρες ασφάλισης. Ναι. Αν δεν μπορείτε να το έχετε αυτό, τότε δεν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε πριν τα 67. Οκ, ευχαριστώ όλοι. Να είστε καλά. Έχω φιλές στο ΤΕΒΕ. Έχει κοκκινήσει ο λογαριασμός μου, καθώς είναι στις 20.000 ευρώ οι οφειλές μου. Το έχω κλείσει όμως εδώ και 1 χρόνο. Έχει κλείσει το ΤΕΒΕ, συνεχίζει όμως και χρωστάει. Στο ΤΕΒΕ το ποσό των 20.000. Δεν με ενδιαφέρει για το πότε θα βγω σύνταξη. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι άμα μπορούν να μου κάνουν κατάσχεση στο μοναδικό μου ακίνητο. Ναι, μπορούν. 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 Ναι, βεβαίως. Το έχουμε πει και θα το λέμε μέχρι να έρθει αυτή η πολυπόθητη διάταξη ότι δεν υπάρχει νόμος, διάταξη αυτή τη στιγμή, που προστατεύει την πρώτη κατοικία από οποιαδήποτε κατάσχεση, είτε αυτό αφορά τράπεζες, είτε αφορά δημόσιο, είτε αφορά ασφαλιστικά ταμεία, είτε αφορά δήμους, είτε αφορά οποιαδήποτε οφειλή. Το μόνο που μπορεί να κάνει εργάδινη τώρα τι είναι, να υπαχθεί στη ρύθμιση των 12 δοσεών. Γιατί άμα με 20.000, ναι, 20.000, τι να πρωτοπληρώσει αυτό ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να μπει στο νομοκατσέλι. Και κάτι ακόμη.
Εκείνο το οποίο. Εντάξει, 12 δόσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά όταν δεν έχεις δουλειά, ας πούμε, προφανώς δεν έχει ο άνθρωπος εισόδημα. Έκλεισε και τον μπλοκάκι, αλλά χρωστάει 20. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει για να αποφύγει την κατάσχεση είναι επί μηνιαίας βάσεως να κάνει κάποιες έναντι καταβολές. Να πηγαίνει να δίνει κάποιο μικρό ποσό για να μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει μια πρόθεση, κινεί το λογαριασμό. Ναι. Το θέμα είναι όμως εδώ εξαιρετικά σοβαρό, γιατί κάποια στιγμή αυτή η διάταξη για την πρώτη κατοικία πρέπει να έρθει η πρώτη κατοικία. Είναι συνταγματικά προστατευμένη. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μιλάμε για όλη την περιουσία τώρα του κάθε δανειολήπτη, του κάθε φιλέτη. Εδώ μιλάμε τώρα για την πρώτη κατοικία, για την κατοικία. Λοιπόν, είναι διτός προστατευμένη μέσα από το Σύνταγμα. Περιμέναμε να έρθει αυτή η διάταξη. Έγινε, ξέρετε, τη Νέα Δημοκρατία είχε κατεβάσει τώρα τις προάλλες τροπολογία η οποία περίφθη, γιατί θα ερχόταν το πολυπόθητο νομοθέτημα από την κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα δεν ήρθε. Και το αστείο είναι ότι πολλές φορές δημόσια τοποθετούνται βουλευτές και λένε ότι η πρώτη κατοικία μέχρι 180.000 ευρώ προστατεύεται. Οι άνθρωποι τώρα είναι. Δηλαδή, προχθές ρώτησα ποιος είναι ο νόμος. Θα τρελαθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα σου το λένε και λες. Τι γίνεται τώρα, έτσι. Έχω χάσει κάποιο νόμο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση καμία. Όχι. Λοιπόν, καταρχήν, αν είχε βγει τέτοια διάταξη, θα είχε γίνει σημαία παντού. Έτσι. Από όλους. Κύριε Αργύρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βούρλο. Είναι συνταξιούχος του ΑΕ. Μάλιστα. Γνωρίζω πως αν επαναδραστηριοποιηθώ θα μου κοπεί το 60% της σύνταξής μου. Εκείνο που ήθελα να μάθω είναι αν τα χρόνια που θα ξεκινήσω να κάνω την επιχείρηση θα πληρώνω τις ασφαλιστικές μου εισφορές, αν θα προσμετρηθούν όταν θα ξανακάνω εξοδόνηση. Ο καινούριος νόμος προβλέπει ότι για αυτό το χρονικό διάστημα, για αυτά τα χρόνια ασφάλισης που θα καταβάλλετε ασφαλιστικές εισφορές, θα έχετε μία μικρή προσάυξη στο ποσό της σύνταξης. Όταν σταματήσετε, αν υποβάλλετε μία αίτηση και πείτε συνυπολογίστε και αυτά, θα έχετε ένα συν στο ποσό της σύνταξης που παίρνετε. Ωραία, θα προστεθούν δηλαδή. Δεν είναι, στη σύνταξη που πήρατε, δεν είναι, αν την πήρατε για παράδειγμα με 35 χρόνια, δεν είναι ότι τα 35 θα γίνουν 40, με τα ίδια δεδομένα που συνταξιοδοτηθήκατε. Με 38 αίτια. Ναι, όσα είναι, εν πάση περιπτώσει, το ποσό που παίρνετε θα προσθεθεί ένα ποσό. Ένα μικρό ποσό, τέλος πάντων. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργύρη. Τελευταίος τηλεθεατής, τον κύριο Λάμπη. Σήμερα, ο κύριος Λάμπης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Λάμπη. Α, ωραία. Πείτε το. Πείτε μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Λάμπη, ναι, μην μας ακούτε από την τηλεόραση, ακούστε μας από το ακουστικό σας, παρακαλώ. Με το κύριο Μπούλο, έτσι. Ναι, πείτε μας, σας ακούει ο κύριος Μπούλος. Λοιπόν... Σήμερα έχει την τιμητική του, τον είχαμε να τον έχουμε καιρό εδώ πέρα στο στούντιο. Δουλεύω από το 2002, συνεχόμενα σε βαρέα και αντιγυνά. Ναι. Μάλιστα. Μπορείτε ναι. Να... Και είμαι 59, γύρω στα 60 χρόνια. Στα 62 μπορείτε να συνταξιδοτηθείτε. Στα 62 μπορείτε να βγείτε σύνταξη. Δύο ερωτήσεις πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσο είναι το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου στον ιδιωτικό τομέα από ΙΚΑ για 3 χρόνια παιδιών και 1 χρόνο ανεργία σήμερα και αν αλλάζει με κάτι με το νόμο 4387 κάθετος του 2012... 5 του 16, από πότε και πόσο, για μισθό 3.300 ευρώ, ευχαριστώ. Για μισθό 3.300 ευρώ, αν δεν είχε υποβληθεί αίτηση εξαγοράς των πλασματικών πριν την ισχύ του καινούριου νόμου. Εγώ δηλαδή, δεν θέλω να το ακούσω, θα κλείσω τα αυτιά μου. Ναι, είναι περίπου λίγο λιγότερο από 700 ευρώ κάθε μήνας. Δηλαδή, για να αναγνωρίσει κάποιος ένα χρόνο, πρέπει να πληρώσει 8.400 ευρώ. Να αναγνωρίσει δύο χρόνια από 17.000 ευρώ. 17.000. Δηλαδή, καλύτερα να μην πάρει σύνταξη. Και στο τέλος θα πει. Τι σύνταξη θα πάρει κιόλας, καλά λέει. Για πόσο. Μιλάμε για 3.300 ευρώ. Ας συνεχίσει τα 53.300 ευρώ. Έχω 80% αναπηρία. Μου έκοψαν το ΕΚΑΣ και το ΙΚΑ Πειραιά. Μου λέει ότι δεν έχει την εγκύκλιο να μου το δώσει. Ευχαριστώ πολύ. Η εγκύκλιος από το ΙΚΑ έχει εκδοθεί. Δεν μπορεί να μην την έχει.
έχει εκδοθεί εγκύκλειος για τα αντισταθμιστικά και στις περιπτώσεις που ήταν δικαιούχος του ΕΚΑΣ και κόπηκε με τον τελευταίο νόμο, αν έχει ποσοστό αναπηρίας 80%, δικαιούται ισόπως η παροχή με το ΕΚΑΣ. Με τη σφραγίδα του κύριου Μπούρλου, και έτσι θα κλείσουμε, επιβεβαιώθηκαν οι απαντήσεις που σας έδωσα χθες στους δύο τηλεθεατές, ότι ο κύριος που ήταν 68 χρονών και είχε βαρέα ένσημα, νάτι, τέλος πάντων, και δεν έφτανε στις 4.500, δεν μπορεί να λάβει σύνταξη. Μου το επιβεβαίωσε τώρα και ο δικηγόρος μας, ο κύριος Μπούρλος, στα εργασιακά, όπως για το ασφαλιστικό, όπως επίσης και για τον ΟΓΑ, ο κύριος που έχει αποδοχές, που του είπα και αυτού χθες ότι δεν μπορεί να λάβει σύζυγός του, παρόλο την αναπηρία δυστυχώς του παιδιού της, και ευχόμαστε την απόδοση, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να λάβει σύνταξη γιατί τα εισοδήματά του δεν καλύπτουν το όριο του εισοδήματος. Θα την πάρετε μαζί σας στο τέλος της εκπομπής, άρα από την Δευτέρα στο γραφείο. Και παρακαλούμε όπου κάνουμε λάθος να μας διορθώσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Thank you.